Γεια χαρά, μαγκές. Καλησπέρα. Να ποιος είναι ο Ολυμπιακός, τον είδατε. Αυτός που σας νικάει συνεχώς. Τι έγραφε εκεί από κάτω, ρε Τάκη. Έλα, ρε, και τι έγραφε. We keep dreaming. Τι, όλος ο κόσμος. Τι, συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε. Πού τα βάζεις, έλα, ρε, μαμάρα μου. Τι, πού τα βάζεις, τα αγγλικά. Έχω κάνει εντατικά. Εντατικά, ναι. Τι, πήρα το σερτιφικά. Υπνοθεραπεία, τι. Το σερτιφικά πήρα. Certificate. Ναι, αυτό ρε Άκη, τώρα μην κολλάς με αυτά. Τι έμαθες, παιδιά, δεν σε σπούδασε καλά ο δασκαλός σου. Τι. Ο δασκαλός, την προφορά, όχι μόνο, όλα. Ναι. Και την προφορά. Άκη, χωρίς πλάκα, να σου πω κάτι. Τι, πες μου. Εντάξει, τώρα δείξαμε κάποια στιγμή ότι πάμε. Ναι. Να πούμε εδώ, να ευχαριστήσω όλα τα παιδιά, εγώ και ο Άκης βέβαια, για το κοραίο αυτό. Και για την παρουσία. Η παραγωγή ήταν αυτό, ήταν Hollywood, δεν ήταν ένα πανί. Μα όπως είναι ο κόσμος, όπως είναι η ομάδα, πρέπει να πηγαίνει και ο κόσμος τώρα. Δεν γίνεται να είναι πάταγο σε όλη την Ευρώπη. Δεν γίνεται να είναι η ομάδα Champions League τώρα και ο κόσμος τώρα να είναι τρίτη εθνική. Σωστό. Μαζί πάνε αυτά. Ναι. Όπως καταλάβατε, είναι εκπομπή της 3-7. Κάθε, η οποία θα προβάλλεται από εδώ και πέρα κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στις 11.30 ακριβώς. Προσπαθούμε να είμαστε όσο πιο συνεπείς γίνεται. Ο Τάκης πάλι τα ίδια εδώ με τα καλώδια τσακώνεται. Έλα, στα πόδια μου τα βάζω να προχωράει, όσο και να προχωράει η τεχνολογία με τα καλώδια. Τέλος πάντων, άσε τα καλώδια. Λοιπόν, μην τα βάζω στα πόδια μου. Λοιπόν, συνέχεια. Να πούμε. Ναι, βέβαια. Έχω να πω πολλά εγώ σήμερα, μάγκες μου. Πάρα πολλά. Στη συχνότητα του ΑΒΙΤΑ. Θα μας βλέπετε κάθε Δευτέρα και Παρασκευή, όπως είπαμε. Εμείς δεν είχαμε σκοπό να ευχαριστήσουμε όλους τους συντελεστές που βοήθησαν έτσι ώστε να βγει πάλι η εκπομπή. Και τον κόσμο που έκανε... Τον κόσμο για τη συμπαράστασή του, τις ευχές του και την αγωνία του. Παντού, ναι. Και την αγωνία του. Πάλι θα είμαστε τα γνωστά όπως θα ξέρετε και όπως θα έχετε μάθει τόσα χρόνια. Όχι μόνο εσείς, εμείς. Παύλα, εμείς οι φίλοι του Ολυμπιακού, αλλά και οι αντίπαλοι. Εδώ θα είμαστε. Κάνουμε μάθημα. Να τους ενημερώνουμε. Να γιατί τους με αυτούς που έχουν μπλέξει. Με αυτούς που έχουν μπλέξει. Σε τι Λούμπα έχετε πέσει, σε τι πρόεδρος έχετε πέσει. Η Λούμπα αποδεικνύεται από την βαθμολογία. Έτσι. Από εκεί και πέρα, ότι θα σας βοηθάμε κι εμείς. Μήπως γίνετε καλύτεροι και σαν άνθρωποι και σαν φιλάθλοι και σαν οπαδοί. Να πάμε, τι έχουμε, Τάκη, είχαμε αγωνιστικές υποχρεώσεις. Κοιτάκη, την Πέμπτη, ναι. Ολυμπιακός, την Πέμπτη μας πέρασε, Ολυμπιακός έπαιξε φοβερό μπάσκετ. Να πούμε κάτι, ότι κάποια τεχνικά που, προβλήματα που ίσως παρουσιαστούν, θέλω να είστε επί οικείς, έτσι είναι η πρώτη μέρα, ναι. Δεν είναι κονσέρβα, ξέρει ο κόσμος τηλεόραση εκεί, ναι. Ξέρει. Για πες. Λοιπόν, την Πέμπτη, Άκη, εμένα με στεναχώρησε βέβαια. Χάρηκα πολύ. Πού στεναχωρήθηκες πάλι? Χάρηκα πολύ για την νίκη στην Τουρκία, Άκη μου. Ναι. 87-91, ναι, αν δεν κάνω λάθος, νίκησε ο Ολυμπιακός στην Τουρκία την ΕΦΕΣ. Αλλά στεναχωρήθηκα πολύ με αυτόν τον παιχταρά που χτύπησε. Είναι πλήγμα για την ομάδα μας. Βέβαια, ο Παναγιώτης και ο Γιώργος Αγγελόπουλος μαζί με τον Σφαιρόπουλο, τον προπονητή μας, μην χαίρεστε, θα πάρουν ακόμα καλύτερο παίχτη. Ναι, από εκεί και πέρα εμείς... Χτύπησε και σοβαρά εκφράσουμε... και δεν θα βγάλει, δηλαδή δεν θα παίξει καθόλου εφέτος. Εντάξει, ήταν κρίμα για τον παλικάρι, έτσι, και για την ομάδα, αλλά και για τον ίδιο τον παίχτη, ο οποίος... Κάτι του έκανε εκεί ο Ντάστον. Έχω αυτή την υποψία. Εντάξει, πάντα κάτι γίνεται τώρα σε ένα, δεν μπορείς να χρειώσεις αθλητισμό, εδώ σκεμμένα πάνω το κάνεις. Κάτι, εγώ το είδα έτσι, Άκη. Τέλος πάντων. Έχεις μια καχυποψία πάντα παραπάνω. Ας το ευχηθούμε ταχύ ανάρρωση. Σίγουρα θα είμαστε κοντά του, όπως είμαστε κοντά σε όλους τους αθλητές του Ολυμπιακού. Να του δείχνουμε την αγάπη μας και την εμπιστοσύνη μας και τον περιμένουμε να γυρίσει γρήγορα κοντά μας. Τέταρτη νίκη ο Ολυμπιακός, 4-1 είναι νίκες. Πρώτος στη βαθμολογία στην Ευρωλίγα Ολυμπιακός. Και θα συνεχίσει έτσι. Τι άλλο έχουμε, πάμε. Παιδιά, είναι πολλά τα αθλήματα. Ναι, εντάξει, θα πούμε. Καταρχήν, θα θέλαμε να πούμε και τι έχει γίνει στο ποδόσφαιρο εδώ και τρεις μήνες από τότε που άρχισε το Champions League. Την νίκη εννοώ στο Λονδίνο. Αυτή τη μεγάλη νίκη που την περάσατε πολύ στον Τούκου.
Την περάσανε επιφανειακά. Μετά ο Ολυμπιακός πήγε στο Ζάγκρεπ, στην Κροατία, ξανανίκησε. Ξανά ήρθαν εδώ οι Κροάτες, φιλοξενούμενοι εδώ του Ολυμπιακού και φιλοξενούμενοι κάτι άλλοι κάποια ουδούν. Καταλάβατε. Εμείς φιλοξενήσαμε την ομάδα και οι άλλοι φιλοξενήσανε τους άλλους. Ναι, και τους είχαν σε... εκεί. Ναι, που τα φιλοξενήσανε. Ναι, ούτε όχι, αλλά κάτσε ρε τάκη, δεν μας ενδιαφέρουνε, αλλά θα σκορπούσανε και τον δρόμο γύρω από το Καραϊσκάκι. Ναι, βέβαια, πες. Κάτσε, γιατί τα υπούγε ο κόσμος και έκανα αυτούς. Ναι, βέβαια, θα σκορπούσανε τον δρόμο. Ναι. Σκορπίσανε γενικώς, αντί να σκορπίσουν και τους αφήσανε και μόνοι στο δρόμο. Πάμε, ναι. Και μπερδευτήκανε με... Ωραία, δηλαδή με στους τρομοκράτες. Ωραία φιλοξενία, μπράβο σας. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός νίκησε στην Κροατία, δεύτερη νίκη. Ήρθαν εδώ οι Κροάτες, τρίτη νίκη συνεχόμενη Ολυμπιακός στο Champions League. 9 βαθμούς, ισόβαθμος με την Μπάγκερ. Έτσι, Ολυμπιακός. Να, ποιος είναι Ολυμπιακός. Και εσείς καθίστε να λέτε για τον γκολ στη Βέρεια. Αν το βάλε με το τρίτο πόδι ή ακούμπησε στο χέρι, πού ήταν εδώ το χέρι του. Εντάξει, να δείτε ποια είναι η ομάδα μας, τι επενδύσεις έχει κάνει ο πρόεδρος του Ολυμπιακού όλα αυτά τα χρόνια, στην εξαετία. Τι έχετε επενδύσει, θα τα πει ο Άκης κάποια πράγματα αναλυτικά, γιατί εγώ φουντόνομα τα διαβάζω και τρελαίνομαι. Θα τα πει ο Άκης πιο ήρεμα. Πού έχετε επενδύσει, στη λάσπη, στο Βόθρο. Εκεί που ανήκετε. Μη σας πειράζει που σας τα λέω. Εδώ οι Θεσσαλονικείς αναγκαστήκανε και βγήκανε σε μια εκπομπή στο Μακεδονία και βγήκε ο Αχιλλέος Ασλανίδης στα πεχήμα. Ποιος είναι ο ΠΑΟΚ, ποιος είναι ο Παναθηναϊκός και πού έχει καταντήσει η ΑΕΚ που σας είχε υποσχεθεί ο άλλος ότι ερχόμενος στην Ιδιανάλφα Εθνική θα έχετε και γήπεδο και θα πάρετε και πρωτάθλημα. Αυτά να βλέπετε κορόιδα. Τίποτα. Και εσείς καθίστε να ψάχνετε ένα ράουτ, ένα φάουλ ή ένα μπέρι που κερδίζει δικαιολογημένο Ολυμπιακός. Γιατί μπαίνει πιο πολλές φορές μέσα στην περιοχή του αντιπάλου. Βέβαια. Ποιος θα το πάρει το πέναλτι, εσύ που μπαίνεις μια φορά το χρόνο ή εγώ που μπαίνω κάθε 5 λεπτά. Λοιπόν, αυτά να τα πείτε και στο Θωμαίδη που αντί ο άνθρωπος να πάει να φτιάξει κανένα δόντι να γελάει και σφίγγε το κακό. Πού τα κάνεις τα λεφτά που σου δίνει ο άλλος ή δεν σου δίνει τίποτα. Εσύ εκεί, την τάδε πληροφορία, ο Καπανού, ο Ταφνί... Θα πεις όλα σε δύο δευτερόλεπτα. Όχι, αυτά, γιατί δεν θέλω να επεκταθούμε τα δικά μου, λέω. Όχι, για τη λάσπη, για τη λάσπη. Λέμε για τη λάσπη θα συνεχίσεις. Άκου, για, να, μη, για να κρατήσετε κάτι μέσα στο μυαλό σας εσείς οι αλλοβρίσκοι. Αυτό που συμβαίνει πραγματικά στην ομάδα σας είναι αυτό που νιώθετε όταν πάτε να κοιμηθείτε. Αυτό που νιώθετε, αυτό ακριβώς που νιώθετε εσείς οι ίδιοι όταν πάτε να κοιμηθείτε. Που βλέπετε τον Ολυμπιακό στα ουράνια και βλέπετε και το χάλι σας, έτσι. Και λέτε που πάω. Όχι ότι λέτε με τα φίλους σας σε κανά κρασί. Σε κανά κρασί χτίζει αλόγια με τα λόγια, χτίζει αλόγια και κατόγια. Εκεί ό,τι σας επιβάλλει η συνείδησή σας πρωτού πάτε και να κοιμηθείτε. Αυτοί οι εφιάλτες που νιώθετε, οι ερηνίες που στουφογυρίζετε και μαλώνετε με τις κουβέρτες. Αυτό ακριβώς που νιώθετε, αυτό είναι και η ομάδα σας. Και αν θέλετε να την βελτιώσετε, πολύ καλά θα κάνετε να ακολουθήσετε το παράδειγμα του Ολυμπιακού. Και στον κόσμο, και στα αγωνιστικά, έτσι, και στα διοικητικά, και στην οργάνωση, αλλά και πώς κυγείται ο κόσμος του Ολυμπιακού. Τι έγινε ρε Τάκη με τα καλώδια, δεν μπορώ, έχω αχωθεί. Δεν γίνεται να τσακώνεσαι με τα καλώδια. Άσε με, εμένα τσακώνω, μίλασε. Γιατί δεν τσακώνωσαι να πιο πριν, δηλαδή. Γιατί δεν πιο πριν δεν κάθε. Λύστε τον με τα καλώδια. Λοιπόν, για να τελειώνω τώρα. Πάμε λίγο στο ποδοσφαιρικά. Τρίτη νίκη συνεχόμενη Ολυμπιακός στο Champions League. Εντάξει. Να τα θυμάστε αυτά και να μην τυχόν και τα περνάτε στον ντούκου. Και δείτε τι μεταγραφές έχει κάνει ο Ολυμπιακός εφέτος, τι λεφτά έχει επενδύσει ο Ολυμπιακός και τι λεφτά έχει επενδύσει ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ. Και θέλει να πάρετε πρωτάθλημα. Πώς? 10 αγώνες, 10 νίκες εδώ. 11 μεθαύριο. Ποιος θα το πάρει το πρωτάθλημα? Ο άλλος που βάζει 50 και 60 εκατομμύρια ή ο άλλος που βάζει 156.000 η ΑΕΚ συγκεκριμένα. Γιατί το λες αυτό? Ε? Γιατί έχουν επενδύσει. Δηλαδή, άμα ακούσει κανείς τα λεγόμενα των προέδρων τους και δεν ζητήσει οικονομικά στοιχεία, θα πει μια χαρά. Ναι, όλοι, ναι, όλοι το ίδιο. Ναι. Είναι όλοι οι επενδύσεις κάνουν και τέτοια. Ναι, ναι. Οι επενδύσεις, ναι, οι εξής καμία.
Η μόνη επένδυση που έχει κάνει η ΑΕΚ είναι που έχει δώσει λεφτά για μεταγραφές. Με όλο αυτό το ταλαβέρι, το ερχόμαστε, το όλα τα... Και γιατί τα έδωσε να πεις. Ναι. Είναι τα εξής 170 χιλιάρια. 156 έχει. Εντάξει. 156.000 στην Κέρκυρα για κάποιο παίκτη που ήταν να πάρει ο Ολυμπιακός και φοβηθήκατε και πήγατε και τα δώσατε εσείς. Και δεν παίζει. Και δεν παίζει κιόλα. Ναι. Και εσύ για τον παίκτη. Και καλά τι να μπουν στο μάτι του Ολυμπιακού 156.000. Ωραία. Μπράβο. Παρακάτω. Ήταν. Τι παρακάτω, Τάκη μου, παρακάτω είναι αυτό. Που έχουν επενδύσει, θες να πούμε. Ναι, και οι άλλοι, ναι, πώς δεν έχουν επενδύσει. Και που, οι άλλοι, σε εφημερίδες, έκαι. Όχι, Τάκη μου, δε, μα δεν είναι ναι. Το θέμα μας τώρα εδώ πέρα. Δε, υπάρχει μια ομάδα που παίζει ποδόσφαιρο και κάποιες άλλες. Και το παραδέχονται και στην Ευρώπη. Ναι, όχι, όχι, που ναι. Ασχολείται με το ποδόσφαιρο. Που ασχολείται με το ποδόσφαιρο. Από αμυγός με το ποδόσφαιρο, γιατί αυτό είναι και το αντικείμενό της. Δηλαδή δεν γίνεται μια ποδοσφαιρική ομάδα να ασχολείται με τον τύπο. Είναι για το πρωτάθλημα τύπου, άμα ασχολείται με τον τύπο. Ναι. Η κάθε ομάδα έχει ιδρυθεί για να παίζει ποδόσφαιρο, να παράγει θέαμα, έτσι, να ευχαριστεί τον κόσμο της και τους αντιπάλους. Δεν είναι ανάγκη και άμα χάνεις πάλι το ευχαριστεί σε πολλές φορές, άμα δεις μπάλα. Από εκεί και πέρα, αυτή είναι, λέμε, από τις λεγόμενες ομάδες, από τις λεγόμενες μεγάλες. Παλιά. Ο Ολυμπιακός είναι μεγάλη. Ναι, από τις λεγόμενες μεγάλες. Ναι, παλιά, γιατί και οι άλλες ναι. Λέγονται μεγάλες. Αλλά πώς μεγάλες, δεν υπάρχει. Εγώ γιατί είναι ανάλογα του τίτλου ναι, είναι μεγάλες. Δηλαδή, ναι, οι μεγάλες. Δηλαδή, δηλαδή πάμε στη Μακεδονία, να σας πω ένα παράδειγμα που πάνω σε αυτό που λέω. Πάμε στη Μακεδονία και λέει παίζει ο Ολυμπιακός με τη Βασίλισσα του Βορρά. Τη Βέρεια. Ναι. Βασίλισσα αυτή. Παίζει ο Ολυμπιακός με τον Άρη. Με τον Αυτοκράτορα τον Άρη. Αυτοκράτορας ο Άρης. Αυτοκράτορας. Παίζει ο Ολυμπιακός με τον ΠΑΟΚ. Παίζει ο Ολυμπιακός με τον Βασιλιά τον ΠΑΟΚ. Βασιλιάς και αυτό. Πάμε στην Αθήνα. Παίζει ο Ολυμπιακός με τη Βασίλισσα την Άρη. Από πού και σπου έγινε η Βασίλισσα η Άκρη. Τύπα, μία. Από πού και σπου. Βασίλισσα. Η άλλη είναι δούλη. Παίζει ο Ολυμπιακός με τον Εξάστερο. Ποιον Εξάστερο, ρε. Το ένα ήταν το ξύλινο. Πάει το ένα. Ας αυτούς, ναι, εντάξει, ναι. Όχι, θα πούμε και πόσα έχουν. Εξάστερο, δηλαδή εμείς τι είμαστε, αντάστεροι. Ε, τι το θέλω. Θα είναι στρατηγός, σε αστέρια. Και, α, το 2022, ας σας πω και κάτι άλλο. Το 2022 θα βάλω το πέμπτο συνεχόμενο. Έχω άλλα 7 να πάρω συνεχόμενα. 43 είμαι φέτος. Δεν σας βλέπω να παίρνετε πρωτάθλημα. Δεν είναι ότι είμαι άρρωστος εγώ και έχω τρελαθεί και τα λέω αυτά. Είναι η ομάδα μου. Βλέπω ποιον έχω πρόεδρο. Βλέπω τον κόσμο του Ολυμπιακού που ανταποκρίνεται σε όλους τους αγώνες. Μέσα, είδατε, 22, πόσα και διαρκείας. 21 περίπου. 22. Τέσπα, 21 και διαρκείας. Ο Ολυμπιακός. Πέστε μου τα διαρκείας της ΑΕΚ. Πέστε μου τα διαρκείας του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ. Πέστε μου. Δεν μιλάτε. Δεν είναι. Τι να μιλήσουμε. Ακούστε να δείτε. Δεν είναι. Εδώ θέλει επιμονή, υπομονή. Έτσι. Για να και εμείς πασχίζουμε τόσο καιρό, τόσα χρόνια να φτάσουμε σε αυτό το σημείο και ποτέ δεν μας ικανοποιεί το σημείο που φτάνουμε, γιατί θέλουμε να πάμε ψηλότερα. Αυτό είναι, δηλαδή, η έννοια του οπαδισμού και του να υποστηρίζεις την ομάδα σου και του φιλάθλου είναι αυτό. Να βοηθάς την ομάδα σου, έτσι, να σου δίνει μεγαλύτερες χαρές. Και τις χαρές να τις βλέπεις στο γήπεδο, όχι στα μανταλάκια. Ναι, όχι στα μανταλάκια, ούτε στα δικαστήρια. Ούτε στα δικαστήρια. Ούτε σε δικαστικές εκπομπές. Δηλαδή παίρνει ο άλλος προπονητή. Δεν παρουσιάζει ο άλλος προπονητή. Παρουσιάζει άλλος προπονητή. Ποιος? Ο Αλαφούζος. Παρουσιάζει τον προπονητή. Τι προπονητή. Άσε με να σου μιλήσω μόνο. Ναι, πες τα, δεν παίρνει προπονητή. Παρουσιάζει προπονητή και είναι ναι. Συνέντευξη τύπου. Και είναι, που ναι. Παρουσιάζει τον προπονητή ναι. Και λέει δίπλα στον προπονητή ναι. Το πρωτάθλημα να κλειδί στα δικαστήρια. Άντε, ρε. Τι δικαστήρια. Έκανε δεν πήγε σε αδικία. Πέντε χρόνια τον είσαι αυτό το παραμύθι στο παντού του Παναθηναϊκού και σε κυνηγήσανε προχτές και ανακάσει και σχέδιο στον Αναστασίου. Και τώρα βλέπω να φεύγει και εσύ. Δεν σ' αντέχουν άλλο. Ελπίζω να ξυπνήσουν. Λοιπόν, αυτό το παραμυθάκι τώρα που υπάρχει. Που γιατί έτσι... 50 άτομα παίρνουν τα 200 άρια, πρέπει να σταματήσουν αυτοί να τα παίρνουν και να ελέγχουν τον κόσμο. Για να μην κάνει αντίδραση. 50 άτομα είναι αυτοί που παίρνουν 200 άρια και 300 άρια. Κορόιδα, ξυπνήστε. 200 άρια. Ναι, 200 και 300. Πολλά λες. Ναι, μωρέ. Λοιπόν, παρακάτω, πες αυτό που ήθελες. Το παραμυθάκι αυτό δεν υπάρχει περίπτωση να συνεχιστεί. Έτσι. Επενδύεται. Πραγματικά επενδύεται και απολαμβάνεται. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Ο κόσμος του Ολυμπιακού, η ομάδα, ο αθλητικός οργανισμός που λέγεται Ολυμπιακός, κυριαρχεί
σε Ελλάδα και Ευρώπη, σε όλα τα αθλήματα. Αυτό είναι ο σκοπός μας και αυτό έχουμε καταφέρει να πετύχουμε με την επιμονή μας, με την υποστήριξή μας, με την αγάπη μας, την ανιδιοτελή, έτσι, και να στηρίζουμε όλα τα τμήματα. Γι' αυτό ακριβώς, Τάκη, όπως την Πέμπτη και τι παίζουμε, Τετάρτη και Παρασκευή. Τετάρτη παίζουμε Champions League στο βόλεϊ. Με μια ομάδα που είναι από την Εσθονία, δεν τη θυμάμαι το όνομά της, από την Εσθονία πάντως είναι. Νικήσαμε 3-1 στην Εσθονία και παίζουμε στο Ρέντι. Για την πρόκληση για τους 16. Ναι, 3-1 νικήσαμε εκεί. Ποια πρόκληση, προκριθήκαμε. Παίζουμε να πηγαίνουμε εκεί. Σκοπό. Για να ψυχώσουμε τους παίκτες μας, να νικήσουμε, να τελειώνουμε, να πάμε στους 16. Όπως και, το Σαββάτο, την Παρασκευή, συγγνώμη. Όπως και την Παρασκευή. Θα πάμε να πάρουμε το Super Cup στο Πόλο γυναικών. Ο τρίτος, ο οποίος θα είναι τρίτος ευρωπαϊκός τίτλος τα τελευταία δύο χρόνια. Γιατί το λέω αυτό, για να σας δείξω πού είναι ο ερασιτέχνης ο δικός σας, του Παναθηναϊκού, της ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ και πού είναι του Ολυμπιακού. Όχι, όχι, λέγε τι πρέπει να κάνουμε. Δεν είναι ανάγκη, τα καταλαβαίνουν μόνοι τους. Μόνο που λες, δεν είναι ανάγκη την έννοια. Ναι, σωστό. Ναι, μόνο που λες, αυτόματα λένε εμείς πού. Λοιπόν. Ο ερασιτέχνης, παράδειγμα, με τη βοήθεια του πρόεδρου του Ολυμπιακού του Μαρινάκη και με πρόεδρο τον Μιχάλη τον Κουντούρη και δίπλα του τη θύρα 7 και όλο το λαό του Ολυμπιακού, ξεχρέωσε 6,5 εκατομμύρια. Γιατί έχουμε πει το πλάνο, λίγο πιο αριστερά λέει ο Φλόρ. Ο σκηνοθέτης λέει λίγο να ανοίξουμε. Τώρα, ωραία. Ξεχρέωσε. Όχι. Λοιπόν, ξεχρέωσε 6,5 εκατομμύρια κορόιδα Παναθηναϊκή. Εσείς κάνετε την Παναθηναϊκή Συμμαχία, βάλετε εκεί τα λεφτά, ούτε ξέρετε που πάνε, ούτε ξέρετε που πάνε. Δεν πάτε Ευρώπη γιατί δεν έχετε λεφτά. Ακούστε να σας πω δύο πράγματα, ρε κορόιδα, να ξυπνήσετε. Η ΑΕΚ, η Βασίλισσα γυναικών βόλεϊ δεν υπάρχει, Πόλο δεν έχει. Πάει και αυτή. Ο ΠΑΟΚ που είναι, τα ερασιτεχνικά του αθλήματα. Πουθενά έρχεται το Πόλο εδώ του πάω και τρώει 20 γκολ και φεύγει. Τι έγινε στο Πόλο τώρα που το θυμήθηκα. Συγγνώμη. Να πιε τη δουλειά κάνει ο Ολυμπιακός με τη βοήθεια του πρόεδρου του Ολυμπιακού, με όλα αυτά που σας είπα. Όλος ο οργανισμός με κάρτες μελών, Άκη, πες το. Μιλάμε για το μεγαλύτερο αθλητικό οργανισμό της Ελλάδος. Έτσι, και όχι με το στόμα, το κυριότερο. Με έργα. Μιλάμε για 60.000 μέλη. Ακολουθήστε το παράδειγμα. Να τα λεφτά που είναι. Γιατί εσείς. Εύκολα δεν είναι. Δεν κάνετε κι εσείς ό,τι κάνετε και δείχνετε και αγαπάτε την ομάδα σας. Παναθηναϊκή Συμμαχία, ούτε ξέρεις πάνω λεφτά. Ναι, Παναθηναϊκή Συμμαχία, οι άλλοι είναι διαφορετικό να είσαι ΑΕΚ, οι άλλοι Να χάνετε και είναι διαφορετικό. Ακούστε την οτροπία που σας περνάνε. Σκέψη. Οι άλλοι είναι διαφορετικό να είσαι ΠΑΟΚ, όλοι διαφορετικό είναι. Τι διαφορετικό, να μην πληρώνεις. Και όταν παίρνει ο Ολυμπιακός θα πρέπει να πάρει τίμια και με λεφτά και με επενδύσεις και με φορείες πληρωμένες και με συμβόλαια. Τρομερά στους παίκτες ενάντια των δικών σας των παίκτων, το πάτε στη διαιτησία. Λοιπόν. Δεν άκουσα εγώ καμιά άσερα να πει για τη διαιτησία. Ούτε, πώς το λένε, ούτε με οι άλλοι, οι Ζάκρυ, πώς ούτε με την καμπάλα παίζανε Έλληνες. Τραμπάλα η καμπάλα. Δεν παίζανε Έλληνες διαιτητές, είπαμε να μην ανεβάσουμε τους τόνους για το... Ποιο τόνους, Ζαράκη. Με την τραμπάλα τώρα. Η τραμπάλα είναι το... Πάει ένα άτομο από εδώ, ένα από εκεί και ένα τραμπάλα. Ωραία, μπέστε και κάνετε... Πες εκεί στο... Ρε που καιρός για γράμματα. Ρε που γιατί τρακαρίστε με τα αυτοκίνητά σας εκεί σας ζουγκριόμενα, να χαρείτε. Κοροϊδά που σας δουλεύουνε, σας ανοίγουμε τα μάτια. Εμείς είχαμε πρόεδρο πατέρα και τον διώξαμε. Καταλάβατε και μας λέμε τα προταθήματα τότε. Αλλά να σας πω και εσείς είπαμε και τι έχετε κάνει. Διώξατε τον Βαρδίνο Γιάννη. Έναν άνθρωπο που σας είχε, που ήταν άρχοντας, σας είχε άρχοντες, σας είχε. Παραγωγή. Με παιανίες. Γιατί δεν βλέπω μηνύματα. Τεχνικό πρόβλημα. Τώρα μιλάς με το, με το καμεραμάν. Τι να κάνω, όχι δεν είναι καμεραμάν, ο άνθρωπος είναι παραγωγή. Λίγηκα. Ο νονός. Τι έπαθε. Το φάγατε. Έλα Τάκη μου. Λοιπόν. Κάμερα σε μένα. Ναι, ο γερανός, σαν και από πάνω. Λοιπόν, μάγκες, σας τα λέμε γρήγορα γιατί δεν έχουμε και θέλουμε να μιλήσουμε και με εγώ. Και έχετε κάνει και πολλά, δεν σας προλαβαίνουμε. Ναι, έλα εδώ ρε εσύ, α, θυμήθηκα τώρα. Έλα εδώ ρε εσείς που είχατε γράψει στο πούλμαν ερχόμαστε. Τι έγινε ρε, 4 φάγατε, 4. Ερχόμαστε. Με γήπεδο όταν θα πάμε αλφαεθνική και με πρωτάθλημα. Ο άλλος τι έκανε. Πού είναι επένδυση, άλλο δούλεμα εκεί. Σας έφερε τον άλλον εκεί, έκανε μια αλλαγή
που στη Λεωφόρο που την νομίσατε ότι είναι η αλλαγή του αιώνα, πήγατε στο ΆΚΑ, φάγατε από την Τρίπολη το κολλάκι. Τι δουλειά έχει τώρα με αυτό. Ναι, λέω και αυτού, Κυριακή. Πάμε στου Παοκτζίδε. Σα τα είπα ο Αχιλιά Αστρανίδη, σα τα είπαν και πριν κάτι εκπομπέ κάποιοι άλλοι. Όχι, δεν μιλάω για εκείνον εκεί που βγάζει με το μουστάκι την εφημερίδα. Ούτε το ρωτάζω το δικηγόρο. Που παραδέχτηκε όμως κι αυτός, παραδέχτηκε. Έχετε παραδεχτεί όλοι ποιος είναι ο Ολυμπιακός. Τι έπατε τώρα. Μου ήρθε κατούριμα. Και εμένα. Ιντέγε! 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 Και ξέρετε γιατί. Ακράτεια! Ρε, ξέρετε γιατί. Του χρόνου, θα πάει να μυρίσει πάλι. Μυρίζει! Σαν τα λιοντάρια, Τάκη μου. Ναι. Για σας λέγανε σαν σκύλο. Αυτό είναι του λιονταριού το κατούριμα, λέει του σκύλου. Τι έγινε πάλι με τα ρημάδια, τα καλώδια. Αφού δεν έχει παραπάνω. Και εμείς κατουρίσαμε, δεν μπερδευτήκαμε. Εσύ, Ρέκτο, δεν έχεις καλώδιο. Μόνο εγώ. Λοιπόν, φάγατε τα δύο παλάκια εκεί. Και μετά στο ρελαντί. Τέσσερα ήταν να φάτε. Πάμε τώρα στη Λεωφόρο. Θα πω κάτι για του παλιού Παναγού. Αφήστε να παιχτεί ποδόσφαιρο, αφήστε να ξεφτυλιστεί ο πρόεδρός σας. Μιλάω για τους αγωνίες Παναθηναϊκούς, δεν μιλάω για αυτούς που τα παίρνουν. Δεν τους παίρνει τα κοινά, μην κάνουν τις μάγκες και πέρυσι. Δηλαδή... Διώξε τον Αστασίου. Δηλαδή... Σας πήγε στο παραμύθι, συγγνώμη. Σας πήγε στο παραμύθι ο... ο Αλαφούζος. Σας πήγε στο παραμύθι ο Αλαφούζος ξένους διαιτητές. Αυτό απαγορεύεται, από το καλοκαίρι το λένε αυτό. Αλλά αφού θέλετε ξένους διαιτητές, να σας θυμίσω κάτι σε εσάς Παναθηναϊκούς. Σε 30 παιχνίδια, ο Ολυμπιακός έχει 14 νίκες με ξένους διαιτητές. Τα πιο πολλά με τηλεφόρο. 7 νίκες εσείς και 9 ισοπαλία. Μια και θέλετε ξένους διαιτητές. Αλλά μια και θέλετε ξένους διαιτητές, γιατί ρε κύριε Αλαφούζου, αφού φταίνει οι διαιτητές, έδιωξε τον Αναστασίου, γιατί τον έδιωξες. Αφού δεν φταίνουν οι διαιτητές. Και αυτό δεν αφήξα το πρωτάθλημα, γιατί πήρε τον Εσύεν τον Μπεκταρά. Του έπαιρνε και τα κομμάτια σου. Είχε φάει ένα κυπελάκι, καπάκι τέτοιο και είχε κάνει ότι είχε πάει σφαίρα. Και είχε πέσει κάτω και βάλει ένα παπάκι εδώ. Και μετά πάει στην ελευθερία που ήταν μια χαρά, το θυμάσαι εκεί. Το πλαστική είχε κάνει. Αλλά μια και δεν ήταν ξένοι διαιτητές, φέρτε και ξένους οπαδούς. Να σας υποστηρίξουν. Γιατί φέρτε και ξένους. Φέρατε. Από ό,τι διάβασα στο ίντερνετ, πρέπει να φέρατε. Τους είχατε και στο τριόραφο, δεν ξεμητήσατε πουθενά, ε! Τους αφήσατε και μόνους μετά εκεί. Ε! Μπράβο σας, Παναθηναϊκοί! Αυτοί είστε. Τους αγανακτισμένους εκεί στο Σύνταγμα, γιατί δεν πήγατε να τους βρείτε. Ναι. Που βρισκήκατε κάτι σύνδεσμοι μεταξύ σας. Εντάξει, τα ξέρουν αυτά. Α, τα ξέρουν. Ωραία. Τέλος. Δεν μιλάω άλλο. Αυτά είχα να πω. Α, και κάτι μόνο. Άλλο. Και κάτι άλλο. Όχι, τελευταίο. Όχι, τελευταίο. Έχεις να πεις πολλά. Να πες για ναι. Το Πόλο, 38 μήνες. Ναι, περίμενε, ναι. Τι περίμενε, λες, δεν λέω άλλα. Η εκπομπή αυτή, επειδή το πάρω πάνω. Δεν βγήκε, όχι, και εγώ το πάρω, 38-0, από το 2001, συνέχεια σας έχουμε πνίξει και δεν το έχετε πάρει χαμπάρι. Όχι, το λοιπόν, χαμπάρι. Να σας πω και κάτι. Α, και όχι, έλα, να σου πω, και με διαιτητικά εγκλήματα για να μην φύγει το σκορ. Δηλαδή, τι πράγμα είναι αυτό. Πάμε στο Καρπενής, έπρεπε να βάλουμε 30 γκολ. Τίποτα, φρου και φρου, φρου. Τι ζώπα, ρε, και τι έγινε, δηλαδή. Ό,τι του αναλογεί του καθενός θα τα φάει. Πρέπει να έχουμε τους διαιτητές, δηλαδή, ντυν. Πρέπει να έχουμε τους διαιτητές να κατεβάσουν το σκορ, ό,τι σας αναλογεί. Ναι, να πω και κάτι άλλο, Μαγκές. Θα σας πω. Είχε βγει μια βρώμα ότι την εκπομπή τη σταματήσαμε εμείς, οι πέντε φωνιάδες που ήρθαν σε μένα, που ήταν εγκληματίες, ήτανε απόπειρα φόνο αυτό που κάνανε οι πέντε φωνιάδες με τα σκουφιά. Και είχατε βγάλει βρώμα ότι σταματήσαμε εμείς. Δεν σταματάει η εκπομπή, εγώ εδώ είμαι. Έγκλημα. Δεν σας φοβάμαι, εσείς θα με φοβηθείτε. Να τα πάλι. Εντάξει, για να το τελειώνω αυτό το. Ναι. Και ω μόνο τάκι, τι είναι. Ότι σταματήσαν την εκπομπή. Αυτό πρέπει να το πω. Πώς θα γίνει. Αυτό θεωρείται έτσι. Έγκλημα στην οδό. Λοιπόν, και πάμε τώρα. 14-4 ήρθαμε προχτές. 14-4 σε ρελαντί. Και με διαιτησία υπέρ σας. Για να μην πάτε 30 αυτό που είπε ο Άκης. 38-0 οι νίκες. 38 εγώ μη... δεν υπάρχει αυτό παγκοσμίως. Ρε από... πώς το λένε, από σύμπτωση, από ατυχία του. Πώς θα πω, έκανε μια νίκη. Δεν κάνετε νίκη ρε. Ρε κλείστε το Πόλο ρε. Βγάλε το νερό και παίξτε με τα πόδια. Περαδόθε, χωρίς νερό. Μπας και κάνετε κάτι.
Σας έχουμε πνίξει, το καταλαβαίνετε. Παρεμπιπτόντως, αυτά δεν τα γράφουνε. Μόλις κάνουν, δηλαδή. Ναι. Η πράσινη ναι. Δεν το γράφει αυτό το 38-0. Όχι, ρε, τίποτα δεν. Δηλαδή, γιατί ρε, εσείς, δεν. Δεν δηλαδή... είναι Παναθηναϊκός εκεί. Πώς γίνεται, μόνο ότι κερδίζετε, γράφετε. Και όταν... πάμε και στο άλλο τώρα. Πού? Πάμε και στο άλλο που θα σας πονέσει. Ολυμπιακός υπάρχει και στο μπάσκετ. Γυναικό. Τι έγινε στη Λεωφόρο. Εκεί που ντροπή σας. Που εκείνο τον τάφο του Ινδού το ονομάσατε για να. Ρε, ωραία. Αυτό είναι το. Μπορεί να μου πει. Κάτσε να πει αυτό το λάθο. Λοιπόν, σα νικήσαμε εκεί μέσα, τελειώσατε και από εκεί. Τελειώσατε και από εκεί. Η ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού που ιδρύθηκε φέτος, σα τελειώνει και από εκεί. Ρε, παιδί, πάει και αυτό το άθλημα. Πότε πέθανε ο Ινδός. Ποιος Ινδός. Μου λένε ο τάφος του Ινδού. Το 1500. Ξέρω εγώ και γιατί υπάρχει καλές Ινδός, μωρέ. Πού τα ξέρω, Ιάκη, που λες το. Και τι ο τόπος του Ινδού. Ναι. Τι είναι, άλλο και της Αμφίπολης. Ιάκη, ρε. Ρε, δεν τρέπεστε για δύο πράγματα. Είναι αυτό που, που σας έκανε λίγο ανθρώπους αυτός ο άνθρωπος, ο Θανάσης, ο πάντως. Ναι, τέλος πάντων. Και το άλλο, ρε. Πώς ανέχεστε εσείς οι Παναθηναϊκοί να έχετε παίχτη στην ποδοσφαιρική σας ομάδα που τα λέγεται λαχός. Τι είναι αυτό το πράγμα! Έλα, αυτό τη μάνα. Είναι λαγί και γούνι κάτω και πετάχεται παίχτη λαγό. Ρε, εσύ αυτό τη μάνα. Αυτό... Όχι, ρε παιδί μου. Αυτό τη μάνα. Ρε, εγώ και είχατε δύο παίχτη. Θα του έλεγα του πρόεδρου, φύγε, τι μην τον πάρει. Λαγό. Βαζελέ. Λέει ο άλλο τι είσαι, τι ομάδα είσαι τώρα. Ρωτά μου λέει Βαζέλα. Εγώ είμαι θρύλο, ρε φίλε. Και έχετε αναγκαστεί και το έχετε αναγνωρίσει εσεί οι Παναθηναϊκοί και οι εκτζίδε και οι παουτζίδε μέσα από το βρίσκο που κάνετε. Έχουμε είμαι θρύλος. Διάλειμμα. Φλό, τι γίνεται, πάμε σε διαλυματάκι. Ποιο φωνάει σε από τους. Ε? Το φλό. Δεν βλέπεις εδώ πέρα. Ναι. Να ευχαριστήσουμε και τους τεχνικούς που είναι πίσω από τις κάμερες. Από τις κάμερες της Αφανής είδε. Και αυτό το έχω ακούσει που το λένε και σε κάτι άλλο. Τι, αφού είναι και εκεί, ναι. Έχουν πάλι τεχνικούς πίσω από τις κάμερες. Αυτό. Αφού έχουν πίσω από τις κάμερες. Α, έχουν και εκεί. Τι είναι, μη επανδρομένα. Τι είναι, ξέρω ωραίακι, μπας ξέρω ωραίακι. Ευχαριστούμε, παιδιά. Πες ευχαριστώ. Ναι, χίλια ευχαριστώ. Αλίμονο για την εικόνα που βγαίνει, τη φοβερή. Καταπληκτική. Να πούμε. Τι να πάμε, διάλειμμα. Εδώ ακούω πολλά. Τέλεια.
Καλησπέρα. Να πούμε. Μισό λεπτό πριν αρχίσει. Είναι μια λεπτομέρεια που πάνω εκεί σε όλα αυτά με η ντέγε που μπλέξαμε, τούμπα κτλ. Ξέχασα. Όταν ήρθε ο Μαρινάκης στον Ολυμπιακό, έστειλε το αεροπλάνο του και έφερε το Βαλβέρδε. Εσείς οι προπονητές που φέρνει ο. Και ο ένας πρόεδρος και ο άλλος, τους έχετε δει ποιοι είναι. Όχι, όχι, ένα αυτό που είπες και για να τελειώνουμε, ναι. Για να πάμε και στα μηνύματα. Ναι, μόνο αυτό ήταν. Ένα αυτό και για κάποια που, κάποιοι που μας αμπουνάνε για τα λεφτά του Champions League και ότι ναι. Ο Ολυμπιακός μέσω Champions League. Ναι. Ακούστε να λέτε, γιατί έχετε ασθενή μνήμη. Όταν, να σας μιλήσουμε για τα πέντε τελευταία χρόνια. Δηλαδή, μην πάμε και πιο παλιά και σας πιάσει κάτι. Ναι, μην πάμε στα επίπεδα. Τα πέντε τελευταία χρόνια, ναι. Εδώ πέρα, με τον κύριο Μαρινάκη, πρόεδρο, έτσι. Όταν ο Ολυμπιακός είχε βάλει 50 εκατομμύρια στην ομάδα, αποκλείστηκε. Την πρώτη χρονιά. Ναι. Πάντα για την πρώτη χρονιά λέμε. Ναι. Που είχε βγει ο Παναθηναϊκός στο Champions League. Αποκλείστηκε από την Ευρώπη, έτσι. Βάζει άλλα 20 εκατομμύρια. Τότε δεν υπήρχαν λεφτά του Champions League. Δηλαδή έβαζε, έτσι. Έβαζε 20 εκατομμύρια. Δεν ζητάμε πολλά. Δηλαδή για να ανέβει το επίπεδο, να κάνουν ή τα μισά. Τα μισά που έκανε ο Μαρινάκης στην πρώτη χρονιά, αφήστε με, ας οικονομήσει. Ας πάει κάθε ομάδα να βγει δεύτερη, γιατί για πρώτη αποκλείεται. Να βγει δεύτερη και να πάει στο Champions League, να οικονομήσει, να γίνει ένα άλλη συμπερίση, να παίρνει και αυτή, όποια ομάδα και να είναι, τα 20 εκατομμύρια και τα 25, να ανεβεί και το επίπεδο και των άλλων ομάδων. Να φτιάξει το κήπεδα. Γιατί οι άλλες ομάδες δεν θα αναγκάζονται να πουλάνε μόνο σε έναν, ο οποίος είναι Ολυμπιακός. Θα κάνουν πληστηριασμό τον κάθε καλό παίκτη που έχει, ας πούμε, ο Αστέρας, η Βέρεια. Δεν θα πήγαινε ο Ολυμπιακός και θα ξέρουν ότι δεν θα πάρουν από κανέναν άλλο τίποτα. Να είστε κι εσείς φορτωμένοι, να γίνεται ανταγωνισμός, να ανέβει το επίπεδο γενικώς. Αλλά να κάνετε να σε φτε, να δείτε ευρώ σας η ομάδα. Να δούμε τα λεφτά τους, να τα δούμε. Να δείτε ευρώ σας η ομάδα σας, έτσι. Η εφορία. Και κατά συνέπεια. Ναι, καλά, η εφορία. Και όλα αυτά, ναι, και κατά συνέπεια. 350 εκατομμύρια χαριστήκαμε στην ΑΕΚ. Λοιπόν, να πούμε να ζητήσουμε. Με τα άθρα 99 και 48, όπως θα λέτε. Να ζητήσουμε συγγνώμη. Για τα μηνύματα. Από τους τηλεθεατές μας και στους φίλους που στέλνουν μηνύματα. Τα μηνύματα, να ξέρετε ότι έρχονται εδώ, υπάρχει ένα τεχνικό πρόβλημα, δεν μπορεί να. Δεν βγαίνουν στην οθόνη. Σε εμάς έρχονται. Την Παρασκευή θα είναι. Okay. Θα είμαστε OK. Να διαβάσω μερικά. Καλή επιτυχία στην εκπομπή μας, παιδιά. Μπελόκι P7. Πολλά μπράβο, μάγκες. Τέλος η προπαγάνδα, Ολυμπιακός 7. Καλό ξεκίνημα, μάγκες. Αντώνης Ρέντι, 7, 4 συλλαγούς. Απορία, τελικά ήρθανε, Μιχάλης. Με την απορία θα μείνεις, Μιχάλη, και εσύ και εμείς. Φαντάσου να είχαμε επενδύσει και εμείς στον Κάκο. Ναι, καλό, μπράβο φίλε μου. Μπράβο φίλε, ναι. Να το είχε κάνει ο Ολυμπιακός αυτό. Τι θα είχε γίνει. Θα είχε πέσει ο. Και πώς γίνεται τώρα, δικαιολογούνται πώς δεν είδε του Ισουράντε την μπουνιά. Πώς δεν είδε του άλλου του Γκαρσία την μπουνιά. Έλατε. Πώς τώρα δικαιολογούνται όλα. Παλιός που ορκιζόταν ότι στο λόγο μου δεν τώρα στα παιδιά. Άμα το βλέπα θα το δίνα. Την άδωση δεν τα άμα. Λοιπόν, κάτσε, έχουμε κι άλλα. Έχουμε κι άλλα. Εισιτήρια για Γερμανία υπάρχουν, παιδιά. Όχι. Θα κοκκινήσει το Μόναχο. Το Μόναχο σίγουρα θα κοκκινήσει. 5.000 είναι. Εισιτήρια, παιδιά, μάλλον θα ανακοινωθεί και αύριο. Η Μπάγκερ απάντησε αρνητικά. Θα ανακοινωθεί και επίσημα. Δεν το λέμε με επιφυλάξη. Έχει απαντήσει αρνητικά. Απλά δεν έχει βγει σε εφημερίδες. Θα βγει αύριο προφανώς και στα μέσα. Αυτό τώρα δηλαδή που γίνεται με τον κόσμο του Ολυμπιακού, να κάτσε να μείνουμε λίγο σε αυτό το μήνυμα. Πες. Τώρα μιλάμε ότι παίζουμε με την καλύτερη ομάδα του κόσμου. Έτσι, αυτή τη στιγμή. Του πλανήτη αυτή τη στιγμή. Ναι, αυτή τη στιγμή είναι η καλύτερη ομάδα του πλανήτη. Ναι. Ωραία. Και υπάρχει ένας παζουλισμός και μεγάλη έλλειψη εισιτηρίων. Άλλα τόσα να είχαμε. Θα τα δίναμε. Για τέτοια ζήτηση μιλάμε και προσέξτε, μιλάμε για ένα παιχνίδι που έχεις πιθανότητες. Ας πιθανότητες, έτσι. Ο Ολυμπιακός, ναι. Όπως εγώ πιστεύω και θα το πω τώρα μια και το είπα. Εντάξει, Ετάκη, παίζει με την καλύτερη ομάδα του κόσμου. Ναι, βέβαια. Ναι, δηλαδή, ο Ολυμπιακός δεν πάει. Δεν μπορούμε να το. Μα εκεί, δεν μπορούμε να το. Δεν είπα ότι θα πάμε να βάλουμε πέντε κοριάκι, ναι. Αλλά ο Ολυμπιακός
επειδή φέτος το έχετε παραδεχτεί όλοι και όλη η Ευρώπη, παίζει άλλη μπάλα. Τάκη, να το πω, να σου πω αλλιώς να το καταλάβεις. Ναι. Δεν πάμε στο πανηγυρτζίδικο, δηλαδή να ήταν μια ομάδα του χεριού μας, να λέγαμε όπα να πανηγυρίσουμε. Εμείς πάμε να υποστηρίξουμε, έτσι. Πάνα... Και πάμε μαζί με τους παίκτες μας να πάρουμε ό,τι μας αναλογεί. Να προσπαθήσουμε για το καλύτερο. Συνήθως τα καταφέρνουμε. Έτσι. Όταν ο Ολυμπιακός είναι στα δύσκολα. Έτσι λέει η ιστορία. Λοιπόν, με την Έφεση. Με την Έφεση. Μηνύματα. Με την Έφεση τι έγινε, τι μαγειρεύουν τα λαμόγια. Ναι, δεν παίζει αυτή η Έφεση, παιδιά, δεν παίζει. Καλά, δηλαδή αυτή η τιμωρία που βάζουν στον Ολυμπιακό είναι παράνομη. Και, δηλαδή οι άνθρωποι δεν ξέρουν τι να αποφασίσουν. Γενικά τι να αποφασίσουν, δεν ξέρουν. Καταρχήν όλο ο. Λένε για δύο καπνογόνα εκεί. Τι λένε. Λένε ναι, για δύο καπνογόνα τα οποία τα έχουν βαφτίσει φωτοβολίδες ναι. Αυτά που πετάγανε οι Βάζελοι πέρυσι. Ναι, ναι, πια, που πάρουν, καμία ναι, τα οποία. Εντάξει, δεν είπαμε. Για εμάς τα έχετε δει η στάση μας από εδώ και. Όχι μόνο στα λόγια και στην πράξη τα έχετε δει και εμπράκτος, όλοι σας τα έχετε δει από αθλητική δικαιοσύνη, από φιλάθλους άλλων ομάδων ότι το Καραϊσκάκι είναι εκκλησία με την έννοια είναι μια έδρα δυνατή αλλά μέσα σε... όχι να δίνουμε τον κόσμο να υποστηρίξουμε την ομάδα μας, μέχρι εκεί περιοριζόμαστε, έτσι από εκεί και πέρα, αν ξεφύγει κάποιος σε μια ερμαφρόδιτη κατάσταση που κάποιοι θέλουν να είναι ερμαφρόδιτη κατάσταση και ο νόμος ερμαφρόδιτος για να τον, πώς το λένε, για να κρίνουν κατά το δοκούν, έτσι, και να ανεβοκατεβάζουν ομάδες ή να βγάζουν πρωταθλητές ή να ρίχνουν ομάδες, επιζητούν να είναι έτσι ερμαφρόδιτος και θα σας πω ένα παράδειγμα απλό. Φάγαμε στο Πόλο πέρυσι που έφυγε η Βουλιαγμένη. Ναι. Επειδή έφυγε η αυτό μετά από μια ώρα τιμωρία. Ναι, έφυγε η Βουλιαγμένη. Έξω κάτι υπεραστικό. Και τσακωθήκανε. Απ' όχι, ρε, σου λέω ότι. Και φεύγανε. Και γι' αυτό λέω. Φεύγανε από το γήπεδο. Και έχει πάει ο Ολυμπιακός από πέρυσι στο Πόλο. Για να καταλάβετε δηλαδή πώς λειτουργεί η αθλητική και αυτοί που νομοθετούν έτσι. Γιατί νομοθετούν, όχι για το καλό τέλος. Ναι, και τέσσερις αγωνιστικές. Φάγαμε τέσσερις αγωνιστικές. Επί συνόλου. Θα γελάσετε. Περιμένετε. Πόσες αγωνιστικές παίζει το Πόλο κάθε ομάδα στην έδρα της. Για πείτε εσείς, για να φάμε τέσσερις αγωνιστικές. Πρέπει να παίζαμε 20. Καμιά 25 αριά. Ναι, 20. Για πείτε πόσες παίζουμε. 7. 7 αγωνιστικές. Σε 7 αγώνες στο Παπαστράτιο. Μας τυπώσαν τις 4 αγωνιστικές, φάγαμε τιμωρία. Ακούστε τώρα, μετά από μια ώρα που είχε δείξει ο αγώνας. Ναι, άλλο. Θα βοηθήκατε 3 άτομα απ' έξω. Δηλαδή, αν παίζαμε, αν ήταν ποδόσφαιρο, θα παίζαμε παραπάνω. Πόσες είναι οι αγωνιστικές στην έδρα μας, 16. Θα είχαμε φάει 10 παιχνίδια τιμωρία. Ναι. Πόσα? 10 παιχνίδια. Τσάφα, 10 παιχνίδια. Είχαμε φάει μια φορά παλιά. Παραπάνω από τα μισά. Λοιπόν. Καταρχήν, παιδιά, να σας πω και κάτι άλλο. Εκεί στη Βέρεια υπάρχουν οι πόρτες εκεί που μπαίνουν μέσα το ψάξιμο από την αστυνομία. Δεν υπάρχει γίνεται και αυτό. Αυτό το γήπεδο είναι τόσο ασφαλής που μπορεί να μην φορεί. Να εξηγήσω ένα λεπτό. Φτιάχνει τα γήπεδα σας πρώτα. Ένα λεπτό. Και φτιάχνετε και τους νόμους. Για να νόμοι σε γήπεδα που δεν μπορεί να ελεγχθεί τίποτα, μην βγάζετε τις αποφάσεις. Ακούστε, δεν γίνεται. Τώρα, δηλαδή, πώς έχει ο νόμος. Έχει 32 δικάσεις. Για να καταλάβει ο κόσμος που μπορεί να μην πηγαίνει στα εκτός έδρας και να ξέρει. Πώς δεν πάμε, εμείς πάμε. Οι άλλοι δεν πάνε. Ο κόσμος ο δικός μας που μπορεί να είναι 70 χρονών και να μην μπορεί να τραβηχτεί. Ναι, ράκι μου, λοιπόν, το πήγες. Σε ένα γήπεδο το οποίο τα έχουμε την ευθύνη εμείς, αλλά τα εισιτήρια δεν τα διαθέτουμε εμείς. Σωστό. Ένα-ένα. Άσε με να το πω. Πες. Λοιπόν, τα εισιτήρια δεν τα διαθέτουμε εμείς, τα διαθέτει η κάθε ομάδα όπου γουστάρει. Έτσι. Από εκεί και πέρα. Αλλά έχουμε την ευθύνη εμείς όμως. Ναι, έχουμε την ευθύνη εμείς. Έχει την ευθύνη η αστυνομία. Αλλά δει, η αστυνομία δεν κάνει ελέγχους. Ναι, και μπαίνει ο κάθε πικραμένος και μπορεί να πετάξει και ένα καπνογόνο ή ένα πυρσό. Μια προβοκάτσια. Ή οτιδήποτε. Να κάνει μια προβοκάτσια. Αυτό το πράγμα δηλαδή έχει στηθεί για να, μην γίνει, για να υπάρχει ένα απόλυτο μπάχαλο. Έτσι. Αυτά τα πράγματα δεν γίνονται. Σε μια χώρα πολιτισμένη ή που θέλει να. Ή και με ένα υπουργό που αγαπάει το ποδόσφαιρο. Που δεν τα αγαπάει εξακριβωμένα. Δηλαδή αυτά γίνονται για να υποβαθμιστεί όσο γίνεται το ποδόσφαιρο. Έτσι. Και είναι κοινή γραμμή στον ίδιο παρονομαστή
με το τρίο τη συμφορά. Όχι, βλέπει το κράτο και συμβαδίζει με το τρίο τη συμφορά. Το οποίο τρίο τη συμφορά θέλει να ξεφτυλίσει το ποδόσφαιρο, να απαξιώσει το ποδόσφαιρο, γιατί πολύ απλά δεν έχουν τα κότσια ποτέ να διεκδικήσουν το πρωτάθλημα. Και το νιώθουν οι ίδιοι και δεν το νιώθουν απλά. Ξέρουν τις προθέσεις τους. Ότι δεν πρόκειται να βάλουν μία και δεν πρόκειται να διεκδικήσουν τίποτα από τον Ολυμπιακό. Αν δεν υπήρχε ο Ολυμπιακός, που ήταν σκοτωμένοι εκεί στη Λιγούρα, μπορεί να κάτι να διεκδικούσαν. Λοιπόν, κάποιοι το έχουν καταλάβει. Το λένε, το μαρτυράνε και χωρίς ξύλο. Λέει, άστο, ο Ολυμπιακός έχει ξεφύγει. Είναι ευρωπαϊκή ομάδα, είναι πρώτος. Δεν υπάρχει περίπτωση να το φτάσουμε, να σκοτωθούμε για δεύτερη θέση. Θα σκοτωθούμε σε εισαγωγικά. Καλό είναι και αυτό. Είναι μια άμυλα και να αποφύγετε και τις ρουφιανίες μεταξύ σας και τα αλλαξοκολλήκια. Τα διχαλωτά. Αυτά που κάνετε. Και δεν γίνεται. Και άμα και να σταματήσετε να πιάνετε κορόιδο το Σαββίδι που τον έβαλατε. Μπράβο, και αυτό καλό. Τον έχετε βάλει να πάρει την ΕΠΟ. Να πληρώνει. Πώς θα πάρει την ΕΠΟ? Να πληρώνει για να πάρει την ΕΠΟ να κάνετε τι? Κουμάντο εσείς. Δηλαδή να κάνετε τι? Ποιο? Να βγαίνετε δεύτεροι εσείς και ο Πάκος να βγαίνει τρίτος. Ναι. Όπως επίσης τον εβάλανε και πλήρωσε το SDNA. Ναι. Ένα μηχανισμό λάσπης, το οποίο SDNA. Αποφασίσανε μαζί να το πληρώνουν. Συγγνώμη, λυπή. Αυτό θα πληρώνει μόνο. Ναι, είχαν πει μαζί να τα βάζουν, και τα λεφτά. Τι να πούνε, ρε μαζί. Τέλος πάντων, να πάμε τώρα σε ένα εστιατόριο, εγώ, εσύ και ένα άλλο, και να έχω εγώ ένα πενιντάρικο και να φάω μόνο εγώ. Όλοι θα φάμε. Ναι. Τον εφάγανε, τον ετρώνε. Τον εφάγανε, αυτό λέω, ρε μου. Ένα εκατομμύριο. Και γίνεται, είναι... εσύ, γίνεται τώρα ένα εκατομμύριο να πληρώσει ένα εκατομμύριο για τρία χρόνια που για πάνω. Θα έπρεπε που δεν έχει στρατοφύλακα. 330.000 το χρόνο να πληρώσει. Ναι. Σε ένα, σταμάτα λίγο να καταλάβει ο κόσμο, σε ένα site. Τι με απευθύνει σε μένα, δεν θα σου λέω ναι, να μην έχει. Ναι, μου λε, ναι, να δίνει 330.000 ένα site. Χωρίς που κατάλαβα, ρε. Χωρίς και σου λέω ναι, και μου λε, σταμάτα. Να το μετρολάβει ο κόσμο, ρε. Χωρίς διαφημίσεις, χωρίς τίποτα. Και να ευδοκιμεί αυτό το site. Αλλά το κυριότερο, αυτό το site από την ίδρυσή του έχει κάνει, έχει ασφαλιστεί για τις αγωγές. Άκου να δεις. Δηλαδή, φτιάξατε. Δηλαδή, επειδή ήξερε το σκοπό του, φτάνουμε σε αυτό που είπαμε προηγουμένως. Επειδή ξέρετε ότι ξέρουν οι ίδιοι οι πρόεδροι σας δεν πρόκειται να πάρουν ποτέ τίποτα. Έτσι και αυτοί, επειδή ξέρουν το σκοπό του ότι είναι μόνο λάσπη και ότι θα πέσει η αγωγή σύννεφο, είναι ασφαλισμένο και για τις αγωγές. Μπράβο, ωραία δημοσιογραφία. Μπράβο. Και ωραία φάμπρικα. Βέβαια, υπάρχουν και άλλοι αρρωγοί αυτής της φιλοσοφίας και της τακτικής. Ναι. Έχεις το. Είναι ο άλλος. Ποιος, με την εφημερίδα. Τα διαβάζουμε εδώ πέρα. Ναι, τα, ναι, είναι ναι. Η Εσπρέσο, ο εκδότης της Εσπρέσο και της Δημοκρατίας. Έλα, και της Δημοκρατίας, ε. Ο κύριος Φιλιππάκης, ο οποίος συντηρείται οι εφημερίδες μόνο από τις διαφημίσεις του ΟΠΑΠ. Γιατί οι φύλλα δεν πουλάνε. Ακούστε τώρα. Ο ΠΑΠ, κάντε συνειρμούς. Ούτε δύο φίλα δεν πουλάνε. Μεταξύ σας εσείς, τώρα μόνοι σας, κάντε συνειρμούς. Τώρα, ΠΑΠ. Πάει κι άλλη μια εφημερίδα. Ναι. Μετά έχουμε τον άλλονα, αυτόν τον Larry King. Ποιος που είναι? Δεν έχει διεύθυνση κατοικίας από τις μηνύσεις και τις αγωγές που έχει φάει και τις σκοφαντίες. Δεν έχει σπίτι, μένει όπου να είναι. Όχι, δεν υπάρχει. Τον ψάχνει η αστυνομία. Ναι, δεν μένει έξω. Οι δικαστικοί κλητήρες να του πούνε ότι έλα εδώ, ότι έχει δικαστήριο. Δεν έχει σπίτι. Το ένα από τα χίλια δεν υπάρχει πουθενά κάποιος κύριος Μαυρίκος, ο οποίος έχει. Είναι εκδότης της Ακρόπολης. Και τη αθλητική ώρα. Λέει εδώ. Αθλητική ώρα να πάμε για ύπνο. Δηλαδή έχει πάρει και το λογότυπο τη αθλητική ηχού. Ναι. Παράνομα. Για να μπερδεύει τον κόσμο έτσι. Και καλά ότι η παλιά εφημερίδα. Δεν έχει σκοπό αυτή η εφημερίδα. Αυτή η εφημερίδα είναι μόνο για το πρωτοσέλιδο. Να βγαίνει στο ίντερνετ όπου κοιτά τι εφημερίδε. Έτσι. Δηλαδή μπαίνει το πρωί να κοιτάξει εφημερίδα. Ναι, βλέπει τα πρωτοσέλιδα. Μέσα δεν γράφει τίποτα. Το πρωτοσέλιδο είναι πάντα λάθο. Είναι μέσα και τσόντα. Ναι. 090 άμα θε εσύ. Μέσα και τέτοια. Ναι. Για να καταλάβει ο κόσμο, βγαίνει μόνο για το πρωτοσέλιδο. Μόνο πρωτοσέλιδο.
Έχουμε πορεία. Έχουμε και άλλη μια εφημερίδα. Δεν λέω τώρα γιατί αυτό που κάνει και ο άλλος ο Θωμαίδης εκεί. Τι εκπομπή είναι αυτή, ρε παιδιά. Τι εκπομπή είναι αυτή. Οι ίδιοι οι καλεσμένοι. Όχι, είναι η συγκοινωνία τα παιδιά. Ρε Θωμαίδη, ρε άνθρωπέ μου. Όχι άνθρωπέ σου. Έλα. Εντάξει, θα το πω. Ναι. Βρε. Τίποτα, χωρίς χαρακτηρισμό, αλλά και άνθρωπε. Ναι, όχι άνθρωπε. Λόγο. Βρε Φαφούτη. Βρε Φαφούτη. Είσαι εκεί με το λαιμό το κοντό. Ρετάκι μου, είναι φάμπρικα. Είναι φάμπρικα. Αυτό θέλω να πω. Φέρνει του ίδιου. Έχω μια συγκλονιστική. Το βγάζω και το πρωί στις 7 η ώρα οι άλλοι στο δελτίο. Ότι ανακάλυψε οι άλλοι εκείνοι με τα μαλλιά που κάνει από την Δική Κυριακή. Τίποτα. Σου πω ένα παράδειγμα απλό. Πώ τη λένε, με μια ρόμπα που βγαίνει. Να σου πω ένα παράδειγμα. Ένα παράδειγμα απλό. Παναθηναϊκό είσαι. Για να καταλάβει τι γίνεται. Πάμε λίγο. Φτιάξτε το λιμαδάκι. Λοιπόν, να σου πω ένα παράδειγμα για να καταλάβει ο κόσμο. Πάρτε τη Βέρεια. Το παράδειγμα τη Βέρεια. Πέφτει μια φωτοβολίδα στο Ταρτάρ. Ναι. Έτσι. Κακό. Έτσι. Καλά, την περασμένη εβδομάδα. Δεν ήταν φωτοβολίδα, ήταν φωτοβολίδα. Πισός, όχι φωτοβολίδα. Όχι, μπράβο, να το διευκρινίσω. Πισός, ναι. Ένα καπνογόνο. Μπράβο, καπνογόνο. Την περασμένη εβδομάδα, ακριβώς την περασμένη εβδομάδα, είχε φάει ο Φορτούνης δύο δυναμίτες, δηλαδή κόντευε. Όχι, την. Στην Τούμπα. Ποια Τούμπα. Στο Περιστέρι. Στο Περιστέρι. Δυναμίτες, τώρα άνοιξε τρύπα κάτω. Μπαμπούμ. Τίποτα. Δεν είχε καμιά ευαισθησία ο υπουργός. Η ευαισθησία, ακούστε ποια είναι η φάμπρικα. Μόλις γίνει το παραμικρό, κάνουμε την τρίχα τριχιά. Το παίρνει ο Θωμαίδης. Αφού το παίρνει ο Θωμαίδης, αναπαράγουν όλοι οι άλλοι, τι είπε ο Θωμαίδης, να δημιουργηθεί ένα κλίμα. Και πάνω σε αυτό το κλίμα έχει φάει ο Ολυμπιακός μια αγωνιστική. Και πόσα λεφτάκι. Όσα τους λείπουν. Πολλά είναι, ναι. Πολλά τα λεφτά. 40.000. Όχι 40, παιδιά, 100. Όσο κάνει το μπάτζετ της ΑΕΚ. 150, πόσα ήταν, δεν ξέρω. Λεφτά πολλά. Λοιπόν, απατέωνες όλοι σας. Όπως και να γίνει αυτό το πράγμα. Εκεί λοιπόν, δεν θα τα χαλάει ο Μαρινάκης, θα τα χαλάει στην ομάδα του. Λοιπόν, εκεί για, όχι. Και για αυτούς δεν τώρα όλους, το κοροϊδό εκεί. Για αυτούς όλους που αναφέραμε, αυτούς όλους εδώ πέρα εδώ το μαγαζάκι, για τον Παπαθεοδόρου και για το του SDNA, όλους αυτούς που αναφέραμε, τους τέσσερις αντιολυμπιακούς. Όχι αντιποδοσφαιρικού, τους τέσσερις πόλους οι οποίοι είναι εναντίον του ποδοσφαίρου, του αθλήματος, του φουτμπολ, πείτε το όπως θέλετε, έτσι. Αυτοί, τι γίνεται. Κάποια στιγμή, μόλις τελειώσουν όλα αυτά και οι λασπολογίες και τέτοια, έρχονται μηνύσεις, έρχονται αγωγές, περιμένουν. Θα φύγουν, μπορεί να πάνε αλλού να φυγοδικούνε, άλλοι μπορεί να πάει στο εξωτερικό, άλλος μπορεί να πάνε στη φυλακή, άλλος θα δουλεύει. Δίπλα μπάρκε να πληρώσει τις αγωγές, ναι. Έτσι. Εσείς ρε φίλαθλοι και οπαδοί, ναι. Πού θα είστε. Εσείς θα μείνετε βρε κακομύρι. Εσείς. Κυνηγήστε τους. Από τους 10-20 που τα παίρνουνε, εσείς ο λαός θα μείνετε που κοιμάστε. Δηλαδή, αφαγώνεστε μεταξύ. Πώς το βλέπετε τόσο καιρό που το δουλεύει, είναι έτσι, πάνε καλά οι ομάδες σας. Νιώθετε περήφανοι σαν οπαδοί. Πάνε καλά, δηλαδή διαπρέπει ο Παναθηναϊκός που είναι πιο κάτω από τον Αστέρα. Διαπρέπει, έχει διαπρέψει η ΑΕΚ. 150 ο Παναθηναϊκός. Έχουν εκπληρωθεί οι προσδοκίες σας. Είναι να ρίχνουν σανό. Γιατί εμάς δεν μας επηρεάζει. Εμείς δεν κοροϊδεύουμε. Τα παίρνουμε τα πρωταθλήματα. Και τα παίρνουμε και είμαστε και περήφανοι και μαγκιά μας. Και βλέπουμε και την μπάλα μας. Και βλέπουμε και παιχταράδες. Και μας ξέρει και όλη η Ευρώπη. Και μας συζητάει και όλη η Ευρώπη. Η ΑΕΚ πού είναι στην παθολογία. Όχι μόνο στα. Πάνω από το 200. Και όχι μόνο στο ποδόσφαιρο, σε όλα τα αθλήματα. Είναι ένα Ολυμπιακός, είναι η μοναδική ομάδα της Ευρώπης που συντηρεί τόσα αθλήματα τα οποία κάνουν πρωταθλητισμό και ευρωπαϊκό πρωταθλητισμό και παίζουν και Champions League. Τι να μιλήσετε βρε κακομύριδες που πάτε και ρίχνετε όλα τα λεφτά σας σε ένα τμήμα. Πότε λέγεται handball, πότε λέγεται βόλεϊ γυναικών, πότε λέγεται μπας και δείτε ένα πρωτάθλημα, πότε λέγεται ping-pong, πότε λέγεται rugby, μπας και δείτε ένα πρωτάθλημα. Baseball. Πού να φτάσετε, baseball, συγγνώμη για το άθλημα. Γιατί δεν παίζετε εκείνο το παιδί, με εκείνο το μπαλάκι που έχει κάτι φτέρα από πίσω, μωρέ. Το φουντί. Το φουντί. Ποιο? Το Μπάμπιγκτον, γιατί δεν παίζετε τέτοιο ρε. Σας πάει ρε εσείς οι Παναθηναϊκοί που είστε εξευγισμένοι που σας λένε. Εξευγενισμένοι. Ναι μωρέ, άκητοι, ανανοί. Τι, πού παίχτε και το μπαλάκι με τα φτερά από πίσω, εκεί στη Φιλοθέη, κορόιδα, που έχετε μάθει από κατοχή.
Με τα SS μπάλα, θα σας θυμίσω ότι ένα λεπτό, ένα λεπτό. Δόξα τω Θεώ. Δεν θα πει για την κατοχή. Κάτσε, ντε. Λεφτά με στα λουλούδια. Πάμε για τρίτο παγκόσμιο. Λεφτά με στα λουλούδια. Β' εθνική ήσασταν. Εγώ ψήφισα και μείνατε Α' εθνική. Κοροϊδά. Δέσποινα Παπαδοπούλου, ποιο γουέμπλεϊ ρε. Ρε ποιο γουέμπλεϊ ρε. Με ποιον ρε. Με τον Αντωνιάτη ρε. Ρε κορόιδα. Η Χούντα ρε σας πήγε. Και η γυναίκα του χουντικού του, πώς του λένε. Ποιον. Του ταγματάρχη, του συνταγματάρχη. Σας πήγε στο γουέμπλεϊ κορόιδα. Ποιο γουέμπλεϊ ρε. Ποιο γουέμπλεϊ ρε. Παίζανε τέσσερις ομάδες. Ποιο κύπελο λεωφόρο έχετε ρε. Και αυτό κρεψιμέκο έχετε ρε. Ποιο σας είπα Μελισανίδης. Πήγε στην Δούρου. Θα το πάσω αρένα Δούρου. Με τι, ούτε δραχμή δεν θα πάρετε. Βγάλε ρε Μελισανίδη τα λεφτά και βάλε γήπεδο. Θέλω να φτιάξει γήπεδο ΙΑΚ. Αλλά με δικά σας λεφτά. Όπως έγινε με το γήπεδο του ΠΑΟΚ, του μπάσκετ που το δώρησε ο Βενιζέλος. Εντάξει, να... Τι να πούμε, κάτσε να σου πω και κάτι. Όχι, να ρεμίσουμε λίγο να δώσουμε. Ήρεμα είμαστε, ρε. Ένα λεπτό, όχι, ένα λεπτό. Επειδή δεν αρμόζει, ας πούμε, η ένταση σε αυτό που θα πω, ναι. Να δώσουμε συλληπιτήρια στην οικογένεια του Ζώη από το Μοσχάτο. Πού? Του Ζώη από το Μοσχάτο, ναι, που πούμε, έφυγε από πούμε. Κοντά μας και πήγε να βρει τα αδέρφια μας στον ουρανό. Να συλληπιτήρια στους δικούς του. Και όσο δυνατόν να είναι ελαφρύ, λιγότερος ο πόνος. Ναι, να πω τώρα και κάτι ευχάριστα, επειδή αρχίσαμε λίγο απότομα. Χαιρετίσματα στο Γήθιο εκεί, στο φίλο μου τον Λοσάντα, τον Άγη. Γεια σου Νικόλα Λοσάντα. Γεια σου Άγη, ναι. Δεν ξέρουμε άλλους. Εγώ αυτός θέλω, φίλε. Το φίλο μου... πάμε σε μια γραμμή, αλλά κοιτάξτε να σας πω και κάτι. We keep drink, Ολυμπιακός. Dreaming. Εντάξει, dreaming. Συνεχίζουμε να δουλευόμαστε, κορέντα. Dreaming. Μην τα κόβεις. Σερτιφικά έχω πάρει. Γιατί κάνεις ψαλίδι. Άσε με να καταλήξεις. Συντομία. Πάμε σε γραμμή. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Εμπρός. Πάμε σε άλλη γραμμή. Καλησπέρα. Εμπρός. Πάμε σε άλλη γραμμή. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Πιο δυνατά, φίλε. Καλησπέρα. Στράτος. Λάθος. Στράτος από Νάφλιο. Λάθος. Νάσος. Λάμπρος. Στράτος. Γεια σου, Λάμπρο. Στράτος. Ναι, καλησπέρα. Ναι, μίλα. Το όνομά σου. Στράτος από Νάφλιο. Λάμπρος. Στράτος. Έχουνε περδευτεί γραμμές. Στράτος από Νάφλιο. Στράτος. Ναι, ρε, Στράτος, άκουσα. Τι ομάδα είσαι. Καλησπέρα. Τι ομάδα είσαι. Πονώ. Τι ομάδα είσαι. Τι ομάδα είσαι. Συμφωνώ με αυτό που είπε. Ολυμπιακός, Ολυμπιακός. Πες το μια ώρα. Όχι το Κυριακούρη, την πρώτη γραμμή να βγει Ολυμπιακός, γι' αυτό σε ρωτάει. Τρίτο. Καταρχάς, συμφωνώ με αυτό που είπε. Πολλά είπαμε, μην για συμφωνείς. Αυτό πάμε και όλο. Κάνει διακοπές, δε φίλε, από κινητό παίρνεις. Ναι, από κινητό παίρνω. Κάτσε κάπου στα θέα, μην περπατάς πέρα, δόθε. Μην πας πέρα, δόθε. Ναι, έλα, Στράτο, πες μου. Ναι, μ' ακούς. Ναι, ακούμε. Θα βρεις. Ωραία. Καταρχάς, είπα, συμφωνώ με αυτό που είπες για την πιθνά. Πρέπει να πιάσουμε το νερό, μπας και καταφέρουν και πέντε. Δεν ακούω. Δεν ακούω. Λοιπόν, φιλαράκο, όχι, καλό βράδυ, φίλε. Δεν ακούω. Τι, αφού μετά μισά λέτε. Πάμε στο επόμενο. Από κινητά, μα θα παίρνετε, θα είστε σταθεροί. Δεν πηγαίνετε πέρα εδώ, θα γυρίσετε όλο το τετράγωνο. Εντάξει, μπορεί να έχετε μεγάλα σπίτια, μείνετε στο χολ. Εμπρός. Εμπρός, παιδιά, λέγε, φίλε. Πάμε σε άλλη γραμμή. Εμπρός. Έλα, Ταγί. Πώς σε λένε, φίλε μου. Μ' ακούς. Τι όνομά σου. Μ' ακούς. Πω, τι γίνεται. Το όνομά σου, ρε φίλε. Κωνσταντίνος. Κωνσταντίνος. Τι ομάδα είσαι. Εγώ Ολυμπιακός είμαι. Λέγε. Κωνσταντίνος, λέω. Μου το είπες αυτό. Έχει, παιδιά... Τι πάμε σε άλλη γραμμή. Τι ήταν αυτό το ξαφνικό. Παιδιά, και για τους επόμενους.
επειδή υπάρχει μια καθυστέρηση η οποία είναι λογική, θα κλείνει την τηλεόραση και θα μας ακούσει, ναι, θα μας ακούσει από το τηλέφωνο. Θες να ακούσει και τη φωνή σου από την τηλεόραση, έτσι που είναι, εσύ ο τελευταίος. Καλησπέρα. Άσε να είμαι στο παιδί, μπορεί να μην ακούγει. Άσε με ρε Άκη, λέγε, εμπρός. Α, βγάζουμε Άκη. Ναι. Ναι. Ναι, καλησπέρα. Γεια σου φίλε. Ναι, καλησπέρα. Γεια σου φίλε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Έλα, τι κάνετε, καλά. Καλά είμαστε. Μια χαρά. Καλά. Τι έγινε Ολυμπιακός, Γιάννης από το Κατακόκκινο Κορδαλό. Ναι, Γιάννη, ναι. Τι έγινε, η ομάδα φέτος πάει τρένο, τα διαρκείας με τόση λάσπη καταφέρανε και εσπυρώσανε τον κόσμο του Ολυμπιακού. Θα ήθελα να πω χρόνια πολλά σε ένα φιλαράκι που γενέθλια σήμερα τον Κώστα από τον Κορδαλό. Και από εμάς. Και από εμάς. Αυτά, συνεχίστε έτσι ό,τι κάνετε εκεί πέρα, κόσμος του Ολυμπιακού, μια σπίδα του, ό,τι και να κάνουνε. Εντάξει, Γιάννη μου, να είσαι καλά, ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε, γεια. Να είσαι καλά, Γιάννη. Καλησπέρα. Εμπρός. Ναι, παιδιά, εγώ είμαι. Ναι, ναι, μόνο είσαι. Εγώ και όχι. Λοιπόν, καλησπέρα, είμαι πάρα πολύ χαρούμενο να σας ακούω. Και εμείς. Ολυμπιακός είμαι. Ναι. Επειδή είχα πει πρόβλημα το τηλέφωνο, δεν ακούγεται πολύ καλά. Κλείσε την τηλεόραση, να μας ακούσει από το τηλέφωνο. Όχι, έχω απομακρυνθεί από την τηλεόραση, δεν είναι, είμαι πολύ μακριά, ούτε σε άλλους. Αχα. Ρε φίλε, Vodafone, άμα είναι Vodafone, καλή εταιρεία. Τι μου λες, ρε. Δύο-τρία πράγματα να πω, αν μπορείτε να μην, όσο μπορείτε να μην μπορεί μιλάτε, για να έχουμε καλή επικοινωνία. Πες εσύ, ναι, μίλα εσύ. Λοιπόν, πρώτον, ευχαριστώ σαν εγώ σαν Ολυμπιακός σε αυτές τις δύσκολες μέρες που ζούμε σαν Έλληνες, να ευχαριστήσω από εδώ, από την εκπομπή σας, τον πρόεδρο, τον κύριο Βαγγέλη Μαρινάκη, για τις αυτές τις εποχές. Σωστό, ρε, το βλέπουμε ότι άκουσε τον κόσμο του Ολυμπιακού. Σε μια χώρα που είναι σε χρήση εδώ και 7 χρόνια, είναι ο μόνος που επενδύει και κάνει χαρούμενους τους οπαδούς του Ολυμπιακού. Τώρα, συγγνώμη παιδιά, υποθέτω ότι μίλησε ο Τάκης. Τάκη, θα δω τι μου απάντησες άλλο στο YouTube που δεν ακούω τίποτα. Άσε να πω εγώ αυτά που θέλω και μετά θα έρθω να κρυφθεί αυτά. Εντάξει. Λοιπόν, πρώτον... Λοιπόν, πρώτον αυτό, γιατί πέρυσι μας βρήκανε μπόσικους, γιατί ο Ολυμπιακός δεν έπαιξε ωραία μπάλα. Αντικειμενικά, έτσι. Παρόλο που κατέστησε το δράσμα, παρόλο που ήταν άλλη μια επιτυχημένη χρονιά, δεν έπαιξε μπάλα, μαζί έκανε λίγο μπόσικους και κάνανε και λέγανε αυτά που θέλανε. Λοιπόν, φέτος αυτό το παιδιά δεν παίζει, ξεχάστε το. Γι' αυτό κιόλας οι Παναθηναϊκοί έχουν αρχίσει να τους κυνηγάνε, γιατί πέρσι μπορούσαν να φάνε και αυτό το παραμυθάκι που τρώγανε. Σου λέει εντάξει, δεν παίζει και ο Ολυμπιακός μπάλα, μήπως μας κυνηγάνε, μήπως το ένα, μήπως τα UFO, μήπως η παράγκα, μήπως το ένα, μήπως το άλλο. Παράγκα δεν υπάρχει. Φέτος δεν παίζει αυτό το παραμύθι. Πάει αυτό. Δεν έχουμε πολύ ώρα. Μπορεί... Τελείωνε, φιλαράκο, δεν είναι πολύ ώρα. Μην το... τελειώνουμε σε λίγο. Ναι, δεύτερο, το... για ναι, τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού θέλω να πω, για τους παδούς εκεί, τους δεν θέλω να τους χαρακτηρίσω. Αποκλείεται ο Παναθηναϊκός από την καμπάλα και μετά χάνει και από τον Πανιόνι. Και βλέπω, ας πούμε, τους οπαδούς του Παναθηναϊκού, εξέκερση και λέω, έλα ρε, λέω, λέω να ξυπνήσαν, λέω, τα προβατάκια να πετήσουν κάτι, ρε παιδί μου, να πούνε, ρε παιδί μου, τι γίνεται εδώ πέρα, ρε παιδιά, βάλτε κανένα φράγκο, ρε, αλλά αφού τι κάνετε, ρε παιδί. Και τι κάνει, ακούστε τώρα, ακούστε αυτό που μου κάνει φοβερή εντύπωση. Λέει, για να ξεπληθεί, λέει, αυτή η πίκρα και αυτή η ντροπή, να πάρουμε το πρωτάθλημα. Τι πρωτάθλημα, ρε καράκι. Επειδή το έχουν του χέρι. Δεν τρέψει λιγάκι. Τι είναι αυτά. Τι είναι αυτό που θα πάρετε. Αντί να ξέρετε το πρωτάθλημα. Πέρτε πέσε τον Ιανουάριο. Αγία για το σίγουρο το ευρωπαϊκό. Χάσαμε το σίγουρο και να ξεπέσουμε στο πρωτάθλημα. Εντάξει, την ΑΕΚ την Τεσσάρα δεν θέλω να τη χαρακτηρίσω καν. Και τελευταίο αυτό, γι' αυτό να καταλάβετε ποιος είμαι, γιατί έπαιρνα και πέτσι. Μας λείψατε πάρα πολύ, παιδιά. Δεν άντεχα αυτή τη βρώμα. Εντάξει, να σχολιάσω και λίγο αυτό, λίγο με το Sport FM. Τι έχει γίνει αυτή η ΑΕΔΙΑ, αυτό το έσχο. ΑΕΔΙΑ! Που από το πρωί μέχρι το βράδυ είναι σαν να ακούω το θέμα ΑΕΔΙΑ.
Και βάλε. Και τελευταίο. Άκη, σ' αγαπάμε. Αλλά ο Τάκης είναι ένα. Δικός να είσαι. Γεια σας, παιδιά. Να είστε πάντα καλά. Να είστε καλά. Καλά. Εντάξει μου. Φίλε μου, ναι. Καλό βράδυ, Τάκη. Πάμε σε άλλη γραμμή. Καλά τα είπε ο φίλος μας. Μια χαρά τα είπε. Θέλατε πρωτάθλημα. Α, το ούτε πρωτάθλημα το χάσανε, το κύπελλο δεν το θέλανε. Απλά θέλανε μόνο να νικήσουν τον Ολυμπιακό. Ναι, πώς τους έφερε έτσι μοίρα, πώς τους κατάντησε για να ξεπέσουν στο πρωτάθλημα. Λέει, πάμε πάρουμε το πρωτάθλημα. Για το κάνουμε το κύπελλο. Επειδή το έχουν, τι να το κάνουμε το κύπελλο. Επειδή το έχουν το... Πάθουμε σίγουρο. Ναι, και έχουν και τα πρωταθλήματα σίγουρα και τα κύπελλα Ευρώπη σίγουρα. Πόπο ψέμα. Έλα φίλε, καλησπέρα. Καλησπέρα, Ταγί. Γεια χαρά. Χαιρετίζω τον Αντώνα, τον Γιάννη Αντώνα από τα Πετσόνα. Ο Ολυμπιακός ακόμη μια φορά απέδειξε ότι είναι ομαδάρα φέτος. Έχουμε 3 στα 3 στην Ευρώπη και στο πρωτάθλημα 10 στα 10. Πες το τώρα, άντε. Τον Παναθηναϊκό, εντάξει, 3 μέτρα στα παστέλια είναι ο Βάζελος. Και θέλω να πω να συνεχίσει να σπονάτε σε δύο, Άσης και Τάκης. Τι να σπονάτε. Να συνεχίσουμε τον πόνο. Εμείς πονάμε. Να τα πονάμε. Να τις πονάμε. Ολυμπιακός πονάει. Εμείς είμαστε... Τι να πονέσουμε. Είμαστε... δύο παθοί του Ολυμπιακού. Όπως πονάει όταν κουνιέται το πλεχτό, δεν πονάει τίποτα. Ναι, το ξέρεις. Πάνω απ' όλα, εμείς είμαστε εδώ, στο γήπεδο, όταν πηγαίνουμε. Ρε φίλε. Οπουδήποτε, για να βοηθάμε τον Ολυμπιακό να κουνάει τον... Έλα, δεν έχουμε γραμμή. Άλλη μια γραμμή έχουμε. Και μια λεπτή ακόμα. Τα εισιτήρια με Arsenal έχουμε βγει. Όχι, πρέπει μετά να τελειώσει μετά το τελευταίο παιχνίδι, μετά την Bayern. Μετά την Bayern, ναι. Μετά την Bayern, θα βγουν. Βγαίνουν τα εισιτήρια του επόμενου αγώνα. Καλησπέρα. Γεια σου, φίλε, γεια. Πρέπει να γίνω προηγούμενος για να βγουν τα εισιτήρια του επόμενου. Καλησπέρα. Εμπρός. Δεν έχουμε, 3 λεπτά έχουμε ακόμα. Τι 3 λεπτά. Πόσο. Τι μπερδεύεσαι, Ρετάκη, έχεις μπερδευτεί. Μισή ώρα έχουμε. Έχεις μπερδευτεί. Να φύγεις. Όχι. Ακόμα δεν ξεκινήσαμε. Να φύγεις. Δεν πω ότι έχεις γυρίσει πίσω το ρολόι αυτό. Τι να το γυρίσω το ρολόι αυτό. Δεν ξαναπήγε μια μισή. Καλησπέρα. Εμπρός, θα πάμε σε διάλειμμα. Όπου θέλει να φύγει. Όχι, ρε, άλλο θέμα. Έλα, εμπρός. Τι δεν ξεκινήσαμε την εκπομπή. Έλα, φίλε. Νίκος από Χαλκίδα, κατακόκκινη. Ναι, γεια σου, Νίκο. Να πούμε μπράβο στην ομαδάρα μας που κέρδισε την ΑΕΚ 4. Το ΠΑΟΚ. Για μην μπερδεύεσαι που τους κέρδισε όλους. Όποιους παίζουμε κερδίζουμε. Που τους κέρδισε όλους, μην μπερδεύεσαι. Κάποιον θα αδικήσεις. Που τους κέρδισε όλους. Καλά, κερδίζουμε συνέχεια. Άσε με χάντα. Καλό να πάθουν, αυτά πληρώνουν, τους οπαδούς τους. Λοιπόν, κάνω στους χαιρετίσμα στο φίλο μου τον Μπέλκη τον Ολυμπιακό, εδώ στη Ρευκά Χαλκίδας. Ναι. Εντάξει, εδώ στη Χαλκίδα μετράμε, να το ξέρεις αυτό, Τάκη. Εντάξει, πήρα μου, εντάξει. Είμαστε φαλατικοί, είμαστε πίθνος ο κρούσμος. Έγινε φίλε μου, να είσαι καλά, καλό βράδυ. Περίμενα να πω και χαιρετίσμα στην Γιάνκα. Ρε φίλε, υπάρχει και τώρα μήνυμα. Ας τα πει, άνθρωπος να πει. Πολλά μηνύματα, πολλά. Εντάξει, να πει τα χαιρετίσματά του, τους κάλωσες. Κάνε τηλεγραφείο σήμερα. Έλα, πες αγόρι μου. Πες. Καλησπέρα. Άντε, φίλε, καλή χαιρετά εκεί. Έλα. Λέω, είναι η τελευταία γραμμή, έτσι. Δεν είναι τελευταία γραμμή, έκανα λάθος εγώ, νόμιζα είναι μια μισή ώρα. Και πάλι λάθος, μια μισή ώρα. Δεν ακούγεται. Παλιά, έτσι μπερδεύτηκα. Έλα, τα έστειλε στα χαιρετίσματα. Θα πες τίποτα για την ομαδάρα μας. Είπε, εντάξει. Τα πες. Τα χαιρετίσματα κρεμούνε. Εντάξει. Πάμε. Λέω χαιρετίσματα στην Μπιάνκα. Στην Μπιάνκα. Τι είναι, χορεύτρια. Λίμνη. Παραθυναϊκά είναι, μια κοπέλα που είναι. Ελληνίδα. Ιταλίδα, Κολομβιάνα. Κολομβία, Κολομβία. Από πού είναι η Μπιάνκα, Ελληνίδα, από τη Χαλκίδα, Μπιάνκα. Ξέρετε, ποιες μου το σώζει. Ναι, από τη Χαλκίδα, από τη Χαλκίδα. Και τη λένε Μπιάνκα. Ναι. Μπιάνκα, τι έκαμε τώρα. Εντάξει, δεν νόμιζα ότι ήταν ξένη. Ναι. Τι είπατε για εμάς. Για σαν της Μπιάνκα. Γιάνκα, ρε, Άκη, Γιάνκα. Γιάνκα είναι άλλο. Της εποχή... Ό,τι σου λέω, Γιάνκα είπε. Μπιάνκα είπε ο άνθρωπος. Πώς τη λένε, ρε φίλε. Έφυγε. Μπι. Μπιάνκα είπα, ρε Τάκη. Τι είπε. Μπι. Γιάνκα, ρε Τάκη.
Γιάνγκα, αυτό είπα, τι είπα. Με τρελάνεις. Καλό βράδυ, φίλε. Όπως και να τη λένε την κοπέλα, να τη χαίρεσαι έτσι. Πες ένα όνομα, ρε παιδί μου. Κούλα, Μαρία, Σοφία. Μπιάνκα, Γιάνγκα. Α, τώρα μανούργιασες. Όχι, που τη λέω Μπιάνκα από την Χαλκίδα. Μπιάνκα τη λένε. Τι Γιάνγκα είναι άλλο, είναι χορός. Α, το Σέικ. Πάλι το Σέικ, όχι. Λοιπόν, καλησπέρα. Το Fox Trot. Αυτό το ήταν του Πρίσλεϊ, το τραγούδι. Εμπρός. Ναι, Τάκη. Πολύ κοντά, θα σου πήγε εκεί. Εδώ στο 7, από εδώ είμαι εγώ, από εκεί. Εντάξει, α, μπράβο, ναι. Έλα, φίλε, έλα, φίλε μου. Μέτα, καλησπέρα. Έλα, εδώ είμαι. Πώς γίνεται, ρε, τι καλώδια μου έχετε βάλει. Εμένα, 10 μέτρα καλώδια μου έχουν βάλει, εκεί. Τι άλλο. Εμπρός. Έλα, φίλε μου, έλα, αγόρι μου. Έλα, παιχταρά μου. Να, πάμε στο επόμενο. Μαζί με τα μηνύματα πρέπει να διορθώσουμε τις γραμμές μου, φαίνεται. Εμπρός. Χαιρετίσματα σε κάτι φιλαράκια, αν μου επιτρέπετε. Το φίλο μου το Θανάση, τον Γρηγόρη και τον Άγγελο. Μου έλειψε πολύ η εκπομπή σας. Η εκπομπή μας. Συμφωνώ, συγγνώμη, ότι στο ποδόσφαιρο δεν έχουμε ομάδα. Καθώς ο πρόεδρος μας κολλήθηκε. Πάθε εγώ είσαι. Αλλά, πάθε για τον Βάσκη δεν λέτε κάτι, γιατί σας γλεντάμε. Άντε. Ναι, ωραίος. Μπράβο, ρε φίλε. Εντάξει, ναι. Είδες, καταρχήν κόπηκε, εμφανίστηκε από το πουθενά, ναι. Δεν είπε καλησπέρα ποτέ, άσε να αρχίσει και χειροκροτήσει. Τι θα κάνουμε, ωραία, τι τα επαναλαμβάνεις, πάει. Όχι, στο κενό. Ναι. Στο κενό πάμε στο επόμενο. Μαζί με τα μηνύματα, φτιάξουμε τις γράμμες. Κάτσε, ρε, περίμενε. Καλησπέρα. Άστο, ναι, τελείωσε. Ναι, όχι, ξαφνικά. Μπράβο, μάγκα. Τι είπε, ρε, δεν καταλαβαίνετε. Εντάξει, ούτε μα νοιάζει, προχώρα, ρε. Ρε, υπάρχει και το σεξ. Μην το δει όλο στην. Υπάρχει και το σεξ. Δεν είπαμε τη στόρμη πριν τον ντέρμπι να κρατάμε κάτι. Κάνω, βάζω μυαλό στους οπαδούς Παναθηναϊκού. Εμπρός. Λεξίπελ. Τι είσαι. Καλησπέρα. Έλα. Εμπρός. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια. Ο Νικήτας. Νικήτας. Νικήτας από τον Γκίζη. Νικήτας. Από τον Γκίζη. Ναι, ο Νικήτας είναι. Ολυμπιακός είσαι. Εγώ, φίλε, τίποτα. Το είπε και ο πρόεδρος στον μπάσκετ. Φέτος θα φτιάξουμε ομάδα που έχει ρίσκει διαιτησία. Τι ομάδα θα σώσει ο Γκόντας. Δεν θα σώσει ο Γκόντας. Τι ομάδα είσαι, δεν ακούω τίποτα. Πάμε και για το 7ο φέτος. Τι ομάδα είσαι, φίλε. Και το βλέπω, ρε φίλε, σου ύψησε. Άντε, γεια! Μια τσάπου. Έλα, με τη μία. Άντε, γεια! Άστα, ρε φίλε, αυτά τα. Πάμε για το 7ο φέτος. Πάστα, ρε. Ποιο 7ο, ρε. Ποιο 7ο. Κάθερος, ρε, και καλά είναι. Ρε, προχτές, σ' άφησε ο πρώην παίκτης σου που έπεσες με την Ζαλγκύρης να γίνει μια διαφορά 30 πόντων πόσο ήτανε. Γιατί ήσασταν στο 0, ήσασταν 1-3, θα πηγαίνατε 1-4. Μία νίκη, 4 ήττες. Και το πήρατε πάνω σας. Ποιο 7ο. Ζητείτε μόνοι σας. Τι είναι αυτά, ρε παιδί. Μόνο και μόνο που πήγατε 7.000 φτάνει. Πάμε στον επόμενο. Σας γελάει και ο άλλος. Σας κοροϊδεύει. Κάρτα φυλάθου και γεμίσει το γήπεδο. Πάμε. Κάτι πέσει με αυτό. Έχουμε άλλο ένα. Εμπρός. Ναι. Τη μία. Το πώς θα γίνει δηλαδή. Εμπρός, έλα. Κόρτα. Από Γλυφάρα τηλεφωνώ. Τι είσαι? Κώστας, από Γλυφάδα. Ναι, Κώστας από Γλυφάδα. Κώστας από, ας σας τα λέω εγώ. Κώστας από Γλυφάδα. Όχι, μίλα, τι είπαμε. Έλα, λέγε, φίλε. Πάρα τηλεφωνώ, Γλυφάδα, Κώστας. Ναι, ρε, Κώστα, Κώστα. Άκη, σε είναι άκη, το κατάλαβα αυτό. Πώς θα πας εσύ με την ομάδα σου? Πώς θα πας. Έλα, Κώστα. Έπεσε η γραμμή. Έπεσε. Ναι. Εμπρός. Καλησπέρα. Γεια. Καλησπέρα. Αλέξανδρος, ο Γονέα Μάκρος, Ολυμπιακός. Γεια σου, Αλέκο. Θέλω να δώσω τα χαιρετήματά μου στον Χρήστο από τη Νέα Μάκρο ID. Ναι. Χαμηλή τηλεόραση, ρε φίλε. Χαμηλή τηλεόραση, Αλέκο. Κώστα, πώς είπαμε. Τάκη, βγάλε το πίσω.
Πω, πω, ξεκαρδιστήκα. Πότε γελάμε τώρα ή παρακάτω. Ναι. Καλησπέρα, εντάξει. Κατανοώ τον πόνο σας. Όχι, αυτή την 20ετία σας έχω πάρει 18 πρωταθλήματα. Ξέρετε τι είναι 18 πρωταθλήματα εγώ, εσείς δύο, το ένα με τον πατέρα που ξέπλυνε την πουγάδα. Στον ερασιτέχνη σας έχω διαλύσει. Σας έχω διαλύσει. Δεν είστε πουθενά. Καλησπέρα. Στην κατανόηση σε Τάκη. Καλησπέρα. Ναι. Καλησπέρα. Αντώνης από Χανιά, Ολυμπιακός. Γεια σου, Αντώνη. Λοιπόν, παιδιά, δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σας. Αν συνεχίσει έτσι ο Σίλβα, πιστεύω ότι θα είναι και καλύτερος από το Βαλβέρδε. Είναι καλύτερος, φίλε. Είναι καλύτερος. Είναι καλύτερος. Κοιτάξτε, μέχρι σήμερα... Ό,τι σου λέω. Εννοώ, έτσι, μέχρι σήμερα τελειώσει και η, άκου, η χρονιά, έτσι. Άκου, φίλε, ένα λεπτό. Μέχρι σήμερα, η επιλογή... Μέχρι σήμερα, εννοείται. Εντάξει, ναι. Άσε να μιλήσω μια λεπτά. Μέχρι σήμερα, οι επιλογές που έχει κάνει τον Μπεκτόν, η μπάλα που παίζει και στο Champions League και στην Ελλάδα, το έχουν παραδεχτεί όλοι στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, του δώσαν συγχαρητήρια. Δεν θα περιμένω εγώ, άμα τύχει ένα αποτέλεσμα, να φέρω χ, παράδειγμα, με την Μπάγκερ ή με την Μπάγκερ, με ένα παιχνίδι στην Ελλάδα και να μου πεις ότι είναι άσχημος. Είναι καλύτερος αυτή τη στιγμή. Ο καλύτερος προπονητής που έχει φέρει ο Ολυμπιακός είναι αυτός. Βέβαια. Και δεν πρέπει να φύγει και ποτέ. Καλά, αυτό σχετικό. Δεν το μιλάμε χμάλο τώρα. Εμείς είμαστε δημοκράτες, Ολυμπιακοί. Θα κάτσε εδώ μια πενταετία, 7 χρόνια και μετά... Αντώνη, κοίτα να δεις τι γίνεται. Από τη στιγμή που είσαι σε αυτό το επίπεδο που είναι Ολυμπιακός και συμμετέχει σε αυτό το αλυσιβερίσι του Ντούνε και Λαβίν που είναι στις top ομάδες της Ευρώπης, μοιραία, όπως παίρνει παίχτες, έτσι θα χάνει και παίχτες ή προπονητές. Γιατί πολύ απλά είναι όλοι άξιοι και Λέβαια. Είναι και περιζήτητοι. Αυτή την αγωνία δεν πρόκειται να την έχει ποτέ κανείς φιλάθλος του Παναθηναϊκού. Κανείς φίλοι, μην χάσουνε κανένα παίχτη, δηλαδή μην τους πάρουνε κανένα παίχτη, κανένα προπονητή. Μην ανησυχείτε γι' αυτό. Σιγά. Ναι, πες, για έλεγε. Πες, άλλο. Από... Κάτσε να πει άλλο. Τι. Μ' ακούτε, παιδιά, μ' ακούτε. Ακούμε, Αντώνη, έλα, πες το. Λοιπόν, και για χαιρετήματα στα Βαζέλια, ότι μην περιμένουν καμιά πεντάρα για να βγούνε, να πούνε, α, οι Μπάγκερ, γιατί τώρα από τώρα τρέχει να γίνονται και Μπάγκερ. Καλά, ήταν δυναμό πριν δύο αγωνιστικές. Και Μπάγκερ, δηλαδή προτιμούν τη γερμανική ομάδα. Ρε Μπάγκερ είναι και μεγάλη ομάδα. Το πας αλλού εσύ, πονηρούνι, το πήγες αλλού. Πάντα με τις Γερμανικές. Λοιπόν, άκου, ήτανε πριν την προηγούμενη αγωνιστική δυναμό Ζάγκρεπ, φιλοξενήσαν και κάτι οπαδούς των Κροατών. Ήταν πριν Arsenal. Τι Arsenal, δεν έχουν γίνει. Έχουν γίνει. Μόλτε, έχουν γίνει. Άσερε, ό,τι ήταν. Όχι, ναι, όλοι, ό,τι ναι. Ναι. Έχουν γίνει ουράνιο τόξο. Ό,τι χρώματα παίζει με τον Ολυμπιακό έχουν γίνει. Από μόβ μέχρι ροζ. Έχουν αδελφοποιηθεί με όλους τους φιλάθλους, με όλους τους αντιπάλους του Ολυμπιακού. Αδελφοποιηθήκαν, άκου τώρα το αδελφοποιηθεί. Ήσον γιατί γίνανε Ολυμπιακοί. Άκου, έχουν, ρε εσύ Αντώνη, έχουν αδελφοποιηθεί, Κώστα, ο Αντώνης, με όλους τους αντιπάλους του Ολυμπιακού. Αυτοί κάνουν τους αδερφές. Δηλαδή, γιατί είναι αδέρφια, ξέρεις, μεταξύ αδερφών δεν είναι όλα ίδιο φύλο. Βέβαια. Είναι η αδερφή. Υπάρχει αιμομιξία. Είναι ο αδερφός. Σωστό. Είναι το... Καλό βράδυ, φίλε μου, πάμε σαν τη γράμμη. Καλό βράδυ, ευχαριστούμε που πήρες. Από κάτι άλλο, να μην το ξεχάσω. Ναι, πες το. Θέλω να δώσω πολλά συγχαρητήρια στα παιδιά, στους συνδέσμους της Βορείου Ελλάδος, που τραβιούνταν λοιπόν. Ναι. Ήταν στα Τρίκαλα, είχαν πάει στον Εύωσμο. Μπράβο. Άλλη πληγή εκεί στον Εύωσμο. Τι έγινε, κύριε. Στον Εύωσμο έχουμε πάρει εμείς 300 εισιτήρια και επειδή φοβήθηκε η αστυνομία. Οι Παοκτζήδες φοβηθήκαμε. Ναι, και τα είπαν στην αστυνομία να φοβηθεί. Τα λέμε καλά. Τα είπαν στην αστυνομία να φοβηθεί η αστυνομία. Μην τυχόν και τους αφήσετε, είπαν. Στη Θεσσαλονίκη. Ναι.
που πήγανε 300 Ολυμπιακοί με εισιτήρια, συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά. Εμείς πάντα θα πηγαίνουμε όπου παίζει ο Ολυμπιακός μας και θα τον υποστηρίζουμε. Και επειδή θα γινόντουσαν ρεζίλοι που δεν πήγανε μέσα από την πόλη, δεν μπορεί να πάνε στο γήπεδο σαν άνθρωποι, πού θα περάσουνε. Όχι, ρε, θα γινόντουσαν ρεζίλοι μόνο με την παρουσία. Ναι, αυτό, ρε. Όπου και να περνάγανε. Δεν θέλανε την παρουσία τους γιατί μοιραία οι συγκρίσεις θα είναι αναπόφευκτες. Και για να το κλείσω, να μην ξεφύγω, θέλω να δώσω συγχαρητήρια στα παιδιά, στους συνδέσμους σε όλη τη Βόρεια Ελλάδος, που δεν περιμένουν τους φιλάθλους του Ολυμπιακού από το λεκανοπέδιο για να πάνε σε κάποιο γήπεδο, πάνε για πάρτι τους. Μπράβο. Και όταν βρίσκονται και χαρά μας πάντα βέβαια είναι να βρισκόμαστε με τα παιδιά, με τους φίλους μας, με τα αδέρφια μας από τη Βόρεια Ελλάδα. Αλλά και μόνοι τους πάλι μια χαρά τα καταφέρνουν. Συγχαρητήρια. Όπως και σε κάθε γωνιά της Ελλάδος που υπάρχει ερυθρόλευκο στοιχείο, δηλαδή παντού, γιατί κρατάνε τη σημαία του Ολυμπιακού ψηλά. Και όχι με ψέματα, όχι με σπρέι. Ούτε με σπρέι. Ούτε με παραμύθια, ούτε με τα πλήκτρα. Καλά είναι, δεν βαριέστε εσείς να πηγαίνετε να γράφετε 3 το βράδυ. Κάτι τριφύλια βάζετε εδώ πάνω. Τι αυτά είναι. Κάνετε. Αυτό είναι. Τι κέρδος έχετε, ρε. Να συντηρηθούν. Εγώ έχω πάρει τι θέλετε να κάνετε. Πέρα 10χρονο παιδί, αντί να γίνει Ολυμπιακός με τα προγράμματα. Ναι, θα γίνει από τον τοίχο. Από τον τοίχο. Ναι. Κούνα που σας κούναγε. Θα γίνει από το τουβάρι. Κούνα που σας κούναγε. Τάκη, με έχεις πολύ. Δεν έχω άλλο. Κούνα πάω, ρε. Ακή. Μα δεν έχω και εγώ τι να κάνω. Στο τέρμα έφτασα. Έχει χώρισμα. Ελά σου πω. Από το τουβάρι. Δεν έγινε κανείς. Ναι. Έτσι. Όχι, από τον Τουβάρι γίνεται Παναθηναϊκοί. Το Τουβάρι είναι καλαβάρετε τα κεφάλι σας στον τοίχο. Έτσι. Μόνο γι' αυτό. Αφήστε την προπαγάνδα. Καλή χρονιά, παιδες. Τελικά πίστηκαν και γκρινιάδηρες για τη δουλειά που γίνεται στο θρύλο μας. Νίκος Καλκίδα. Εντάξει, πέρυσι Νίκο μου δεν είχαν βγει τα πρωτοκλασσάτα μας συμβόλαια. Βρήκαν ευκαιρία, πατήσαν εκεί πέρα πάνω. Στη μη συνηθισμένη στην εικόνα που δεν μας είχε συνηθίσει ο Ολυμπιακός, έτσι, την αγωνιστική, και πατήσανε πάνω να ρίξουν λάσπη. Κοντά και κάποιοι νεόγαβροι, κοντά και κάποιοι στημένοι που τους ξέρουμε, θα τους αποκαλύψουμε, που γράφουν εδώ πέρα, που γράφανε κάτω από τα site με το μανδύα του Ολυμπιακού. Όλα αυτά μαζί. Φέτος όμως τα ψέματα έχουν τελειώσει. Γιατί απαντάει η ομάδα στο γήπεδο, δεν μπορούν να βρουν πρόσφορο έδαφος. Σε έναν άλλο φίλο, ρε Βαζελομπουγατσο Κλαψιάριδες, πείτε μας ποιος παίκτης από τις ομάδες σας χωράει στην 11η του θρύλου. Κανείς, Νίκος Καλμίδα. Ούτε στη 18η. Να πούμε κάτι άλλο. Λέμε τώρα. Άστο, για 18η. Να σας πω κάτι άλλο. Παίζει ο Ολυμπιακός, έτσι, τι κατεβάζει, 18η. Ναι. Στον πάγκο πόση. 18. Έτσι, ή 16. 16, Άκη. 16. 18 παλιά ήμασταν. 18 είναι παλιά, γι' αυτό με μπέρδεψε. 16. Περισσεύουνε 5. Από τους 5 που είναι στον πάγκο, έτσι και 18. Τους είχε. 18 είναι, ρε. Τέλος πάντων, εντάξει, 18. Θα το κάνουμε 7. Όχι, Άκη, έλα. 5, ρε. Και ψαλίδι. 18 είναι. Από τους 7 που είναι στον πάγκο, έτσι και τους είχε, η οποιαδήποτε ομάδα θα μας σκότιζε τον έρωτα ότι πάνε για πρωτάθλημα και τι να μας πείτε και έχουμε με τους αναπληρωματικούς μας. Δεν έχουμε αναπληρωματικό, με αυτούς που είναι στον πάγκο, γιατί παίζουν όλοι. Με αυτούς που είναι στον πάγκο. Έτσι και είχατε τους 3 από αυτούς. Να πούμε ένα παράδειγμα. Τσόρι, Καμπιάσο, Φιμπόγκασον. Λέμε τώρα. Σαλίν. Λέ, μπορείς, εσύ μπορείς να βάλεις τριμπάλο 3 άλλους εσύ. Τι να βάλεις. 3 άλλους παίκτες που μπορεί να παίζουν. Σαλίνο, ο Γιαννιώτας, ναι. Κολοβός, Μπουχαλάκης. Σωστό. Ναι. Θα μας σκοτίσατε τον έρωτα ότι πάτε για πρωτάθλημα με αυτές τις μεταγραφές που έχετε κάνει με τον πάγκο μας. Τέλος πάντων. Σίγουρα μας φιμπόκα. Να πω και λοιπόν, κάτι άλλο. Πάμε να διαβάσουμε. Ένα λεπτό. Ο Ολυμπιακός που έκανε 11 μεταγραφές σε φέτος και έδωσε γύρω στα 20 εκατομμύρια. Λέγατε πώς θα φτιάξει την ομάδα μπροστά. Που είχαν αγωνία, είδε. Ναι, η εντεκάδα, η άμυνα μάλλον, είναι ίδια με την περσινή. Τα μπακ, τα σέντρε μπακ και ο τροτοφύλακας. Έτσι. Αναφερόσαμε τον Ντακώστα, είναι... Όχι ρε παιδί μου, μια που... Τα χάφ είναι τα ίδια. Οι τρεις μπροστά έχουν αλλάξει. Ναι. Του ΠΑΟΚ είναι η συμφορά που πήρε 11, 20 μέρες, 15 μέρες πριν αρχίσει το πρωτάθλημα,
τι υποχρεώσει στην Ευρώπη και δεν ήξερε τι να κάνει ο Ντούντορ. Λοιπόν, Παοκτζήδες, μια και ανέφερθηκα στον Ντούντορ. Διώξτε τον. Εντάξει. Δεν κάνει ο άνθρωπος. Δεν ξέρει τι του γίνεται. Μια χαρά είναι. Κρατήστε το όπως είσαστε που ξέρετε και τον άρεσε. Δεν έχετε τον τεχνικό διευθυντή. Πώς γίνεται ο Ντούντορ να παίρνει 300.000 χρόνια να παίρνει 250. Γι' αυτό έχουν τον τεχνικό διευθυντή. Μας κοντίζανε τον έρωτα το καλοκαίρι και λέγανε και από κοντά και όλοι οι άλλοι ότι τέτοιο τεχνικό διευθυντή. Ναι. Ωραία, τον ενδοφύλακα σα έπρεπε. Να τελειώσω. Ρούφα δεν είναι. Κάνε και τι μεταγραφέ γρήγορα και έγκαιρα. Και σαν τον Παναθηναϊκό, όχι σαν τον Ολυμπιακό που είναι χάλια και τα αφήνει όλα για το τέλο. Που κινήθηκε αστραπία ο Παναθηναϊκό και κλέψε τον ΕΣΥΕΝ. Βέβαια πήραν. Από ένα νεκροταφείο. Συγγνώμη, Άκη, πήραν και το αδέλφι του. Είπε ο άνθρωπο. Δηλαδή βγήκα όχι δικαιωμένο. Πήραν ένα παίχτη. Που λέγεται Μπερμπάτοφ, που μένει 10 χιλιόμετρα μακριά από τα σύνορα. Ναι. Που είπε εκείνος όταν ήρθε. Γεια σας αδέρφια. Γεια σας αδέρφια. Ναι, από μικρός. Τι είναι αυτό πάλι. Τίποτα, του πάνε εκεί πέρα, πες αδέρφια μου και τέτοια. Α, έτσι πάει εσύ. Ναι, τώρα και ποτέ ταιριάξει. Α, έτσι λες εσύ, ότι το πες εγώ νομίζω ότι... Όχι, ήταν αδέρφια του. Όσο αδέρφια είναι οι βάζελοι που αδερφοποιούνται με τον κάθε έναν, ναι. Άλλο τόσο αδέρφια ήταν και... Α, κατάλαβα. Άντε, ντε, άντε ρε, Άγγι μου. Άστα τα βαθύτερα τα νοήματα και πάμε για τρίτο παγκόσμιο. Τώρα δεν βλέπεις εδώ τι γίνεται. Με τα βαθύτερα τα νοήματα. Και εγώ εδώ πέρα τι λέγανε οι άνθρωποι. Πω, μέσα στο χρησμό είναι, μέσα στη... Λοιπόν, Τάκη, εκτός από λαγού έχουν και τα μπλαδίδι που το φωνάζουν τάμπλα. Όπως είναι, ναι, τάμπλα, μπράβο, για συντομία. Παιδιά, 50 τα χρέη της ομάδας όταν ανέλαβε, 51 κοστολογημένη ομάδα και δεν κάνει δουλειές του δημοσίου. Όλες οι δουλειές του Μαρινάκη είναι εκτός... Καλησπέρα, παιδιά, Τάσος από Πάρο. Πείτε μου πότε βγήκε το σύνθημα στο μυαλό στη Ρώμη με Λάτσιο. Το άκουσα πρώτη φορά, είναι πιο παλιό. Φέτος ο Ολυμπιακός μας είναι τεράστιος και τα παρανέκαθεν είναι ο Ολυμπιακός τεράστιος. Και τα γλέντια δεν έχουν τελειωμό. Πολλά μπράβο στο Μαρινάκη, να τα λέμε φέτος. Διόρθωσε κάποια περσινά λάθη και μας έκανε... Περσινά λάθη. Αυτά στους γίγαμε κάποιες μεταγραφές. Άλλο, αφελάει, ο Αμπιντάλ. Ακού. Έδωσε λεφτά και πέρυσι ο Ολυμπιακός. Άκου τώρα για να καταλάβετε κάποια πράγματα στις μεταγράφες. Δεν βγήκε ο Πιντάλ, καφελάει. Κάτσε λίγο ρε, τώρα. Αυτό λέω. Εδώ τώρα βλέπεις ομάδες τώρα φτασμένες με σκάουτινγκ σε 10 επίρους. Ναι, πάρε την άσυρα παράδειγμα. Σε 10 επίρους και κάνουν μεταγραφές και δίνουν κάτι 30 εκατομμύρια και τέτοια και πάνε στράφη. Θέλετε να πούμε παίχτες, δηλαδή να μιλήσουμε για παίχτες που δεν έχουν πιάσει. Δεν είναι οι μεταγραφές, είναι και λαχείο. Έτσι. Πέρυσι. Δεν σταθήκαμε τόσο τυχεροί, γιατί η ικανότητα υπάρχει, έτσι, στην επιλογή των στόχων. Λαχείο, ναι. Ναι, δεν σταθήκαμε τόσο τυχεροί όσο τις άλλες χρονιές. Όχι. Και όσο τη φετινή, έτσι, αλλά και τα ακριβά μας συμβόλαια δεν πήγανε. Τα λεφτά δοθήκαμε. Δοθήκαμε. Δεν ήταν άπιστο ότι έκανε. Έτσι, ναι. Και ότι μας είπε ο Μαρινάκης, ερχόμαστε, ναι. Και τα έκανε καργάρα, ναι. 17 εκατομμύρια. Και πάτε με τον πιατέλα, πού να πάτε με τον πιατέλα, ρε. Και μετά το ανθρωπάκι που φέρετε το 1,20. Τι είναι αυτό, ρε. Θα τον αφήνανε να φύγει ελεύθερο, άμα ήταν καλός, αν είχε ύψος. Δεν ξέρω αν ξέρει μπαλά, εγώ για μένα δεν ξέρει. Τον άλλο το... Τον άλλο από το χτυπημένο που παίζει τώρα φέτος, πώς το λένε της ΑΕΚ, μωρέ. Το Μάνταλο. Το Μάνταλο. Πιο αργός από κοράκι. Πιο αργός από κοράκι στο ο Μάνταλο. Στο περπάτημα ή στο περπάτημα. Στο περπάτημα. Α, ποιο περπάτημα. Για το κοράκι. Ναι. Α, κύριε. Δεν έχω δει, ρε. Ναι. Δεν έχει τελειάξει. Δεν υπάρχει αυτός. Λοιπόν, και πάμε τώρα στον ΕΣΥΕΝ. Του είπατε, τον εκβιάσαν, έτσι λένε οι εφημερίδες και τα site, άμα δεν, δεν κάτσεις στον πάγκο, με τον Ολυμπιακό φεύγεις και δεν παίρνεις και μία. Γι' αυτό το παιδάκι εγχειρισμένο είναι. Τώρα δεν ξέρω σε ποιο σημείο είναι εγχειρισμένο. Έτσι. Σκυλιακούς, ποιος. Σκυλιακούς, ναι. Εκεί είναι. Εκεί. Εκεί εγχειρίζονται. Ωραία. Λίγο πιο πάνω, λίγο πιο κάτω, τα βαζέλια. Λοιπόν. αυτός, αυτό να είναι. Τον έχουν βαρεθεί γιατροί. Τα χειρουργεία τον έχουν βαρεθεί. Δεν μπορεί να παίξει παρά αυτό το παιδί, ρε παιδιά. Διότι άφησε τον ελεύθερο, τον έχετε σκλαβώσει. Ρε στις συμβουλές τώρα, κάντε ό,τι θέλετε, ρε, καλά το πάτε. Άσε ρε τώρα. Ρε τον Νίνι και τον πήρατε, ρε. Σαν τι είναι αυτός ο Νίνι. Ναι, καλώς, ας θα διαβάσουμε κανένα μήνυμα, τι είναι ο ένας, τι είναι ο άλλος, αλλά όλοι είναι χάλια. Λοιπόν, να σας πω και το τελευταίο νέο. Ο Φορτούνης, αυτός ο παιχταράς, αυτή την τρίπλα που έχει, αυτό το αέρινο πέταγμα που έχει, που έχω να το δει από τον Κρόιφ, έχω το δει εγώ, θα πουληθεί
σε μεγάλη ομάδα, όχι Everton και Fulham. Έτσι, δεν να πάει για μένα αυτός ο παίκτης, ναι, αφού κάτσε, είναι δεκάρι μόνο για τη Real. Και αφού δώσεις 50 εκατομμύρια. Εντάξει τώρα με το σκάφο. Εγώ έτσι τον βλέπω. Εντάξει τώρα διαβάσω. Βγάζω μια γνώμη, τι έκανε. Όχι, δεν θέλω να φύγει κανείς εγώ. Δεν θέλω ρε, και λέω. Α, και να ας πω και κάτι άλλο. Άμα είναι κάτι, μόνο για έτσι. Κάτσε να πούμε κάτι. Σιριάλ και 50 εκατομμύρια. Κάτσε να πούμε κάτι σημαντικό. Όχι, ό,τι δεν λέει. Και τα δικά σου όλα σημαντικά, ό,τι ναι. Λέμε. Δεν μην ακούτε. Δεν υπάρχει περίπτωση να φύγει κανείς παίκτης. Αυτά είναι μαγείρεμα. Όχι τώρα, ρε. Εγώ το είπα. Χάρη. Τώρα ο Ολυμπιακός έχει πάει 8 βαθμούς μπροστά. Και από το δεύτερο και προς το παρόν. Προς το παρόν, 8 είμαστε. 14. Α, εσύ το λες βάζεις αυτά που διαβάζεις. Εντάξει, ρε, τώρα, εγώ μιλάω όχι με αυτά που θα πάρουμε. Ότι κερδίσουμε, θα το προσθέσουμε. Έτσι, μέχρι λέγα, να το κερδίσουμε, δεν προσθέτουμε τίποτα. Αλλά έτσι είναι το καλοκαίρι. Σωστό, έτσι είναι το πάμε, σωστό, ναι, λοιπόν. Το καλοκαίρι έλεγα εγώ έτσι, έτσι βγήκαν. Πάμε παρακάτω. Μόλις άνοιξε τέλος πάντων η ψαλίδα από το δεύτερο, πιάσανε αυτοί που μας αγαπάνε πάντα οι καλοί δημοσιογράφοι. Ναι, ναι. Πάντα αρχίσανε τη μεταγραφολογία ότι ενδιαφέρονται όλες οι ομάδες. Δεν μπορεί να είναι πάντα ενδιαφέροντα, το ξέρετε. Πάντα ενδιαφέρονται. Για Ολυμπιακό μιλάμε. Σας το είπα και προηγουμένως. Όταν έχεις άξιους παίκτες, θα τις ζητάνε και ικανές και άξιες ομάδες. Έτσι και με λεφτά. Πάντα θα ενδιαφέρονται, ακόμα και για τον προπονητή μας και για όλα μας. Από εκεί και πέρα όμως, δεν θέλω να πιστεύετε τίποτα. Όχι, δεν θέλω εγώ. Δεν ισχύει τίποτα για να το πιστέψετε. Ο Ολυμπιακός φέτος όπως είναι θα βαδίσει ακριβώς έτσι όπως είναι. Μέχρι το τέλος της σεζόν. Και από εκεί και πέρα μην ακούτε και πολλά. Λοιπόν, άντε πάμε σε μια τελευταία γραμμή που έχουμε. Καλησπέρα, έχουμε πολλές, αλλά παιδιά. Αν τα φύγει ένας παίκτης. Θα φτιάξουμε και τις γραμμές όπως πρέπει. Εντάξει. Και τα μηνύματα που στέλνετε τα διαβάζει ο Άκης, θα τα βλέπετε. Και εσύ να μιλάτε λίγο πιο καθαρά. Ναι. Εμπρός. Ναι. Έλα φίλε. Εγώ δεν τον ακούω. Γεια σου Τάκη. Γεια χαρά. Και Άκη. Γεια σου. Το όνομά σου. Κριτικός. Γιώργος. Γιώργος. Γεια σου Γιώργα ρε. Καλό ξεκίνημα για φέτος. Ήδη είμαστε 8 βαθμούς μπροστά. Καλό ξεκίνημα έχουμε κάνει. Καλό ξεκίνημα για την εκπομπή σας, για μας. Πρωτάθλημα από την παρέλαση. Εγώ πάω στο άλλο. Τι, η εκπομπή είναι επικουρική του πρωταθλήματος. Ναι. Σωστό. Να σε ρωτήσω, οι Κροάτες πού ήταν, ρε Τάκη. Οι Κροάτες, στην Κροατία. Στην Κροατία ήταν τελικά. Όχι, για ποιους Κροάτες. Α, για τους φιλοξενούμε. Κάτσε. Όπως δεν κατάλαβες και εσύ το άλλο που έλεγε. Ψάξιμα από εδώ, ψάξιμα από εκεί, δεν τους πετύχαμε πουθενά. Τι έγινε. Κάτσε. Ήταν στο Τριόροφο, είχα διαβάσει εγώ. Α, είχαν ραντεβού εκεί, δηλαδή. Όχι, όχι, θα σου πω εγώ. Για να κάτσουν εκεί. Εκεί στην Κροατία είναι όλα ισόγεια. Ναι. Και λέει Τριόροφο. Την Ερμούνια βόλτα δεν πήγανε για ψώνια, τι γυναίκες τους δεν θέλανε να πάρουν τίποτα. Τίποτα, εκεί στο Σύνταγμα ήταν απανάκριβα στο Σύνταγμα, ρε. Ήταν και κλειστά εκείνη την ώρα, μωρέ, πιστεύω. Πολύ ακριβά τα μαγαζιά εκεί στο Σύνταγμα, δεν είναι απλησίαστα. Για λέγε, έτσι θα πει ο άνθρωπος. Λέει, να πλησίασε. Ναι. Τι λες, πήρε μου. Τι, δεν άκουσα. Πες, τι λες, τι λέω εγώ ότι τα μαγαζιά εκεί στο Σύνταγμα ήταν πανάκριβα, γι' αυτό δεν πήγανε. Ήτανε ναι, ήταν και κλειστά λόγω ώρας. Ναι, ήταν και τις τιμές και λέει πόπο φαρμάκι. Τώρα τι γίνεται τώρα, Σάββατο τα βλέπω δύσκολα τα πράγματα, τα παιδιά είναι άγρια. Όπως πάντα, ναι, πάντα άγρια. Είναι ωραία. Δύσκολο, είναι δύσκολο, πολύ το δίπλο. Ναι, όπως και θα σαν... μωράνε κουκούλες. Όπως σαν τους φιλοξενούμενους τους που μας λέγανε ο τρόμος. Ωραία, 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 ωραία. Φιλέω, εντάξει, τα παιδιά δεν είπανε και τίποτα. Δεν είπανε, παιδί, ότι είμαστε χεριφίλοι είμαστε, αλλά μην τα... Την αλήθεια είπανε και την τα αλήθεια. Παιδιά, αλλά εντάξει, κατά, ρε, παιδιά, όχι από τον αέρα. Συμφωνούμε. Δεν θέλουμε να ανεβάσουμε τους τόνους. Ναι, όχι, αφήστε να παίξουμε λίγο μπάλα. Πάτε και ποιο διαιτητή θέλετε, παίξε εσύ ρε Λαφούζο. Όχι, δε, α, εσείς, να σου πω και κάτι άλλο. Γιατί έχουμε κουραστεί, με πόπτη το Ρεσαλιάρι, δεν σε έχουμε κουραστεί. Βγείτε από πριν από ένα παιχνίδι και πείτε, ρε, μην πω καμιά κουβέντα. Τι να πεις. Για τα παντελόνια ναι. Που χωράνε. Βγείτε και πείτε, θέλουμε αυτό το διαιτητή
Με αυτό να δεν πρόκειται να πούμε τίποτα. Αυτό το... Ό,τι και να είναι, ρε. Αυτούς τους επόπτες, πείτε. Θέλουμε. Μην πείτε μετά. Όχι, άσε, όχι τις αερολογίες. Ναι, παραμύθια. Τα αυτά που δεν γίνονται. Να ζητάτε αυτά που δεν γίνονται. Όποιος θέλει ξένος, θα λέει στην αρχή της χρονιάς. Ναι, βέβαια. Έτσι. Α, και ένα άλλο. Τρία χρόνια μας έχετε ζαλίσει. Φεύγουμε, αποχωρούμε. Εφευγάτε. Φυγέτε να ησυχάσουμε από αυτή την πρόβα. Φεύγετε, ρε. Φυγέτε! Για δεν φεύγετε! Φτιάξε εκεί με τους άπελοκύπους στο πρωτάθλημα, με το χολαργό, φτιάχτε το! Που να πάτε, ρε, σας έχει διαλύσει ο Αλαφούζος και δεν έχετε πάρει χαμπάρι! Και ο Κωνσταντίνου πήγε και έλεγε, τι να κάνουμε, βέβαια, καλέστε την Βασιλανίδης. Εκεί δεν μπορεί να μιλήσεις γιατί είσαι αντιπρόεδρος, Βασιλάκη. Σε κοροϊδεύεις και εσύ τον κόσμο. Τι έχουμε, την περασμένη εβδομάδα να πούμε και για ότι κλείσανε πόσα, 21 χρόνια το φυγή του Ατήλιο. Ναι. 20. Το 94. Έτσι. 21. Μεγάλωσαμε αυτόν. Πάντα θα είναι στις καρδιές μας. Βέβαια. Όπως όλα τα παιδιά του Ολυμπιακού που θυρεύτηκαν. Όπως και όλοι οι φίλοι του Ολυμπιακού, όσο γνωστοί και αναγνωρίσιμοι και αν ήταν. Λοιπόν, έχουμε άλλη μια γραμμή. Ένα λεπτό έχει, Λοιπόν, θα τα πούμε την Παρασκευή, τα τεχνικά όπλα. Ναι. Θέλουμε να μας πούμε για τα εισιτήρια. Ναι. Τα εισιτήρια για τον αγώνα στο Πόλο και, το... και του Βόλεϊ από αύριο στην πλατεία Αλεξάνδρας στον Εραστέχνη. Και στο τμήμα μελών στο Καραϊσκάκι. Στο Καραϊσκάκι. Τα οποία τιμώνται 5 και 10 ευρώ, δεν θέλει ούτε άμκα ούτε τίποτα εκεί πέρα. Ναι, τι θα κάνουμε αυτό το άμκα. Θα τα δούμε τώρα, το θυμήθηκε σε 30 δευτερόλεπτα. Εκεί τι θες να πιάσω πρώτα το άμκα. Λοιπόν, θα πούμε πάλι την Παρασκευή. Και να σοβαρευτεί και λίγο ο υπουργή, ρε παιδί. Αυτός ο υπουργός αθλητισμού. Περίμενε. Μην κάνεις, ρε παιδί μου, τι σου λένε οι άλλοι. Κάντε τρελό γιατρέ, όπα. Μέχρι εκεί. Τα άλλα στο γήπεδο. Λοιπόν, δηλαδή, θα ευελπιστούμε, όχι, είμαστε σίγουροι την Παρασκευή θα έχουν λυθεί και τα τεχνικά προβλήματα. Θέλετε, θέλουμε τηλεφώνου. Να μας συγχωρέσετε για κάποια λάθη. Όλοι κάναμε λάθη, εγώ κάνω συνέχεια βέβαια, όχι πιο λίγα. Όποιος εδώ δηλαδή. Έκανε σπάνια ο φίλος μου ο Θωμάς λάθος. Ποτέ. Για πρώτη φορά. Ο λάθος ο Θωμάς, μην ονοματίζεις. Δεν υπάρχει αυτό παιδί. Μόνο ένα παιδί ψηλό ξαρτό δεν κάνει λάθος ποτέ. Ναι. Και μελαχρινός, επίσης. Λοιπόν, Μάκες, καλό βράδυ την Παρασκευή. Πάμε στο Πόλο να πάρουμε το ευρωπαϊκό. Το Super Cup. Το Super Cup. Είναι ο τρίτος. Ο τρίτος, πάντα. Ό,τι βλέπω, ό,τι νίκη, εδώ πάλι. Είναι ο τρίτος τίτλος ευρωπαϊκός σε 2 χρόνια. Για κάποιους που δεν τα γράφουν, να τα λέμε εμείς. Καλό βράδυ, Μάγκες, καλό βράδυ. Καλό βράδυ.